Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό με τους κομορφοποιημένο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσόκια, αθλητήριοι και αθλητήριες παντού δόθε! Καντού δόθε, καντού δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ραδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε ένα γιάχμα, να κάνουμε και στήριο στα εναχώρια, να περάσουμε την μέρα κάτω τα πόδια της μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντική ζουμουσάδα! Έχω Χριστοχιός, κυρίες και κύριοι, ο οποίος ελίσσεται ανάμεσα στην κονσόλα και πατάει τα κουμπιά. Είναι ο Μπιμπλικέρης και σήμερα θα μας οδηγήσει εκτός αλλού στα απίστευτα, στα απάνεμα νερά των Ερτζιανών. Γεια σου Χριστοκιώση που την έχεις τόση! Τόση, κυρίες και κύριοι, τόση. Πρόσεξε. Και να μην πάει το μυαλό στο πονηρό Χρήστο, λέγανε ρε παιδί μου, τόση. Έλεγε μετά, με το συμπάθειο. Ποιο συμπάθειο. Δηλαδή, και να μην πάει το μυαλό σου στο πονηρό. Τόση λέει με το συμπάθειο. Ποιο συμπάθειο, γιατί. Συμπάθειο, γιατί. Γιατί με το συμπάθει, γιατί απολογείσαι. Την έχει τόση, την αυτοεκτίμηση, τη διάθεση να προσφέρει. Την ανιδιοτέλεια. Την ακόρεστη όρεξη για δουλειά. Την απίθμενη διάθεση να προσφέρει στην εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Είναι μέλος της. Είναι το τρίτο πόδι σε ένα τρυπόδι. Ένας αυτός που μιλάει τώρα. Ένας αυτός που είναι πίσω από την κονσόλα. Και ένα τρίτο πόδι που είναι εξαρτάται σε τι κέφια είναι ο παρουσιαστής. Μου είχε πει κάποιος. Πού στηρίζεσαι, λέει. Λέει, πού στηρίζομαι. Στηρίζεσαι, λέει, στην καλή σου διάθεση. Αν δεν έχει καλή διάθεση, γεια σα. Αντίο ζωή. Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σιμακοπούλου. Μοναχικό ο δρόμο. Δεν είναι, λέει, δεν έχει συμπαρουσιαστεί. Μόνο σου. Τι ωραία, ψυχολογία, έτσι. Μπούλινγκ, όταν ξεκινά. Μόνο σου είσαι! Α, ή μπορεί ή δεν μπορεί. Τι ωραία, κάτσε να αλλάξω λίγο την περσίδα εδώ. Σε εργοτήσιο, γιατί μα χτυπάει στο κεφάλι. Γεια σου, Περσίδα. Έχει και φίλε από άλλε χώρε. Αυτά με την Περσίδα. Μας στέλνουν κάθε φορά μια κοπέλα εδώ στο στούντιο να μας κάνει αέρα. Περσίδα. Γιατί τι λένε Περσίδες, Χριστοκιώση. Επειδή είναι από Πέρση, το air condition. Έχει και φετινίδα, δηλαδή. Τι σε φερλιά. Μα τι. Λέω ρε παιδί, Περσίδα, γιατί Περσίδα και όχι ρε παιδί μου, μια κοπέλα από αλλού. Από μια άλλη χώρα. Μια Κινέζα. Που πιθανότατα να είναι Κινέζος, όπως τον βλέπω. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ελάτε και σήμερα. Μπαίνουμε πλέον αφού περατώσαμε το αγωνιστικό γολγοθά, τον οριμαγδό των παιχνιδιών που μας είχαν στην τσίτα για αρκετές εβδομάδες με τα ευρωπαϊκά, με τα προκριματικά Champions League, με τους αγώνες στο Europa League, με τα ντέρμπι με γάβρο και χάρτινη, με τους κλέφτες και τους ψεύτες, με όλα αυτά που έγιναν. Τώρα μπαίνουμε πλέον σε μια εποχή, σε μια περίοδο ηρεμίας σχετικής. Σήμερα θα κάνουμε μια μικρή αναφορά σε αυτό που έγινε χθες, γιατί δεν γίνεται να μην το πούμε αυτό που έγινε χθες στην Ξάνθη. Δηλαδή, μας έβγαλε μία ακόμα διαιτησία τα μάτια. Είναι οι διπόδιες αυτές, καταπληκτικές. Πώς έβγαλε ο ειδίποδα στα μάτια του, που πήγε, ξεστραβώθηκε, πήγε, δεν βρήκε αλλού, τη μάνα του βρήκε. Ο motherfucker, αυτός είναι ο πρώτος motherfucker της ιστορίας. Δηλαδή, όταν κατάλαβε ότι είναι η μάνα του, βέβαια πρέπει να στεκόταν σε πολύ καλή κατάσταση η μάνα, έτσι δεν είναι? Για να υπάρχει Μουχαμπέτη. Και μετά έβγαλε τα μάτια του. Το έβγαλε τα μάτια του, όχι πήγε και έβγαλε τα μάτια του με την τάδε. Τα έβγαλε κυριολεκτικά. Τέτοιες είναι οι διαιτησίες λοιπόν, εξόφθαλμες που λένε. Εξόφθαλμες. Θα συζητήσουμε για αυτά που είπε ο Κούγιας, γιατί είπε πραγματάκια ο Κούγιας μετά. Και μέσα στη μούρλα του ο Κούγιας λέει και πράγματα που θα πρέπει να ρίξουμε ένα βλέφαρο επάνω σε αυτά που είπε χθες. Γιατί εγώ πιστεύω ότι είπε και αλήθεια αυτή τη φορά. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Θα κληρώσουμε και σήμερα τα κράτα ενός μήνα από το Ακροπολείο Άγγελο στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου 125. Υπέροχα κράτα ενός ολόκληρου μήνα από ένα εκλεκτό κρεοπολείο. Χορηγή πρώτης ώρας είναι η Electronet, Παμπουκίδης Νικολαίδης. LG πλυντήρια καταπληκτικά βρίσκεται αυτό το διάστημα στην Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό. Νούμερο 1 στις πωλήσεις στην Ελλάδα εδώ και χρόνια, γιατί συνδυάζουν και κομψό σχεδιασμό και υψηλή ποιότητα κατασκευής. Και οι Ελλήνες οικοκυρές δεν παίρνουν τα μάτια τους από πάνω τους. Έρωτας! Με την πρώτη ματιά μπαίνουν μέσα εκεί που είναι το πλυντήριο και λέει: θα κάνουμε έναν έρωτα όλο τρέλα. Τάκ! Χώνουν τα άπλυτα. Σαν να είναι η τελευταία μας φορά. Τάκ, χώνουν και τα δεύτερα άπλυτα. Ατέλειο το ταξίδι πήγαινε, αλλά και αρχίζει το γύρω-γύρω. Βέβαια, χωρίς θόρυβο καθόλου. Τεχνολογία direct drive.
ώστε να μην μεσολαβεί η μάντα για τη μετάδοση τη κίνηση από το μοτέρ στον κάδο. Ω, τι γίνεται, ρε παιδιά. Έτσι όπω το περιγράφω. Και το άλλο λέει τεχνολογία turbo wash. Λε, νομίζω θα το καβαλεί και θα πα βόλτα, φίλε, το πλυντήριο. Μου έρχεται να ρωτήσω, φίλε, αμόλυβδη παίρνει ή diesel. Αυτά για τα πλυντήρια LG. Μην ξεχνάτε, αρτοζαχαροπλαστία Νικολαίδης, οι ωραιότερες τούρτες στην πόλη, με πολύ μεράκι και κεράσματα, καταπληκτικά, γλυκά, ψωμάρες, υπέροχες, παγωτό, το πιο νόστιμο παγωτό, με αγνά υλικά, μεγάλα αυθεντικό, μεγάλα γνήσιο, μεγάλα, υπάρχει και από αμυτασιών, βεβαίως υπάρχει, αλλά όχι στον Νικολαίδη. Εκεί λοιπόν, στα δύο καταστήματα της Καρολού και Δημητρίου και στο Λαγκαντά Ραντιό, θα βρείτε ό,τι θέλετε. Υπέροχα πράγματα και το πρωί, καφεδάκι, τυροπιτάκι κτλ. Καύσιμα για να πάρει μπρος ημέρα. Χθες λοιπόν, πέρα από όλα τα άλλα, η ομάδα στο βόλεϊ έκανε σημαντικότατο διπλό στην Ουγγαρία. Πάρα πολύ σημαντικό διπλό στην Ουγγαρία. Και η πρόκριση στο παλατάκι με μια Κασμπαρντάγκαρα. Πώς τα σκέφτονται αυτά τα ονόματα, ρε φίλε. Δηλαδή αυτή τώρα η ομάδα στο βόλεϊ, που είναι η καλή ομάδα, έτσι, δηλαδή δεν είναι αμελητή ποσότητα. Και πάμε και παίζουμε με αυτούς. Ούγγροι. Και γεια σας, γεια σας. Ξέρετε, θέλουμε να παίξουμε μαζί, να παίξουμε, βεβαίως να παίξουμε. Παιδιά, εσάς, πώς σας λένε. Εμάς μας λένε ΠΑΟΚ. Εσάς, πώς σας λένε. Α, ξέρετε, εμείς ψάχνουμε να βρούμε ένα όνομα και ακόμα δεν έχουμε πολύ καταλήξει. Να βρούμε ένα όνομα, ρε παιδιά, να συζητήσουμε, δηλαδή μην το αφήνουμε έτσι το όνομα. Βεβαίως, ξέρετε, έχουμε σκεφτεί και θέλουμε να λεγόμαστε Κασνιμπάρκατσκακακακα. Παιδιά, είστε σίγουροι? Όχι, όχι, εμείς έτσι δεν Κασνιμπάρκατσκακακα. Πώς το πες αυτό? Ρε λεφέντη, πώς θα το λες αυτό δηλαδή? Κασικμπαρτσικακά ολέ, κασικμπαρτσικακά ολέ, κασικμπαρτσικακά ολέ, κασικμπαρτσικακά ολέ. Κασικμπαρτσικακά. Τι έγινε ρε παιδιά, τίλτ που λέγαμε. Τίλτ. Και είναι βουρουσουκού. Κάζιν μπαρτσκικακά. Ρε τι γίνεται, ρε. Ρε τι γίνεται. Πες μου πως αυτό το παιδάκι τώρα που θα πάει που θα πάει στα νήπια, τι ομάδα είσαι πουλάκι μου, θα ρωτάει ο θείος ή ο νονός. Τι του έχει μάθει ο παπάς να λέει? Θείο, είμαι βουρουτσούκουκου Κάζιν μπαρτσκικακά. Φλάσει στην Άνω Γνάθο, πέφτει το παιδί κάτω, θα τα βγάζει αφρούσια αυτά, κρίση. Παιδιά, σηκώστε το, τι έπαθε, φλάσει. Κράμπα, κράμπα στη γλώσσα. Χιαστούς στην Άνω Γνάθο, αν υπάρχουν. Αλλά αν υπάρχουν, εκεί θα τρομολυτού. Έχει και άλλες τέτοιες ομάδες. Είσαι Άγκαρα Κουτσού, Λίμπρουμα από η Κάρνα. Γκες Λεμπερλυγκή. Γκες Λεμπερλυγκή, βάλε ένα γκολ. Τι γίνεται. Μπράβο στα παιδιά του βόλεϊ. Έχουμε ομαδάρα στο βόλεϊ. Ομαδάρα στο βόλεϊ. Και περιμένουμε να ξαναπάρουμε τα σκύπτρα. Να επανακτήσουμε αυτό το οποίο χάσαμε πέρσι. Έχουν γίνει σπουδαίες κινήσεις εκεί. Και στο μπάσκετ έχει γίνει δουλίτσα και όλα. Θα τα πούμε. Θα τα συζητήσουμε. Θα τα συζητήσουμε. Διαβάζω σήμερα σε site. Μάγκας ο Φουρτούνης. Όχι ρε παιδιά, λέω. Μάγκας ο Φουρτούνης, γιατί παίρνω κι εγώ να δω. Σε αθηναϊκό site, γιατί είναι μάγκας ο Φουρτούνης. Μάγκας ο Φουρτούνης ζήτησε συγγνώμη. Παιδιά, τσουτσούρωσα. Αλήθεια σας το λέω, μου σηκώθηκε τρίχα. Συγκινήθηκα. Λίμνες στα μάτια μου. Αν ήταν έτσι μάγκες, να χέσω τις μαγιές. Πραγματικά δηλαδή, αν είναι έτσι μάγκες. Μάγκας ζήτησε συγγνώμη. Και τι είπε ο Φουρτούνης. Συγγνώμη λέει, δεν ήξερα ότι ήταν παιδιά λέει εκεί στην παιδική κερκίδα. Γιατί πήγε και είπε εγώ σας. Εγώ. Και πήγε και το είπε στα παιδάκια. Μπράβο, ρε. Μπράβο. Βέβαια, θαύτηκε. Από Νόβα, έρτα, αυτά, ούτε. Όταν το έκανε ο Πασχαλάκης, τον κρεμάσαν κατ' κέφαλα και τον μπασαλείψαν με πίσα. Όλοι τον είχαν βάλει και του ρίχνανε πέτρες.
Θάνατος για λιθοβολισμού. Το κακό παιδί του ΠΑΟΚ, αυτά, αλητίες, ντροπή, αυτή είστε και τέτοια. Το μίασμα της κοινωνίας, ο χειρότερος. Το πίον, ένα πίον με γάμια. Μιλάμε για μπούλινγκ τώρα, έτσι. Που είπαμε πρώτη-πρώτη ότι έκανε λάθος. Το είπαμε, έκανε λάθος ο άνθρωπος. Και ο ίδιος το είπε. Εδώ, πστ, κουκουλίτσα με το Φουρτούνι. Παιδιά, τι πω, από την κολάρα έβαλε ο Φουρτούνις, ναι. Και σου κάνει και στον γκολ, μπράβο. Αλλά κατά τα άλλα, ότι εγώ σας μαρκαλίζω, εγώ σας τον φοράω. Εγώ σας απαυτώνω. Πάρα πολύ ωραία λέξη επίσης που μπορούσες να τη χρησιμοποιήσεις παντού, φίλε. Ε, τι έγινε, τον απαύτωσε. Τον απαύτωσε, τι σημαίνει, ότι το... ότι μπήκε ο Σύρτης. Αλλά το έλεγες με όμορφο τρόπο, με εύσχυμο, βλέπεις φίλε την γλώσσα, Χριστοκιώση. Τι έγινε, την απαύτωσε. Την απαύτωση σημαίνει τι, την τάισε, την πότισε, την κέρασε, την φίλησε, την αγκάλιασε. Την απαύτωση σημαίνει ότι έγινε η πράξη. Πώς έλεγες εκείνη την τελεία, και να λέει και ήμουν νέα, λέει και αθώα και αυτά και παρασύρθηκα και τέλος πάντων, τέλος πάντων. Πάλι το τέλος πάντων, εδώ είναι το τέλος πάντων. Και έτσι λοιπόν είναι μάγκας ο Φουρτούνης, λέει. Τι λέτε ρε παιδιά, θα τη φάει τη μία αγωνιστική και θα πει και ένα παραδοσιακό πιστεύω τρικαλινό. Γιατί από εκεί δεν είναι η καταγωγή του, από τα Τρίκαλα. Θα πεις και ένα τραγουδάκι, Γκαρντάση. Που Γκαρντάση δεν είσαι, αλλά λέω, εμείς έτσι σου λέμε εδώ πέρα, να ξέρεις. Θα πεις και ένα τραγούδι, φάει την αγωνιστική σου, φάει και το προστιμό σου. Κατά τ' άλλα, στα όμορφα της χθεσινής μέρας, είναι μια ακόμα εκπληκτική διαιτησία στο ελληνικό πρωτάθλημα από το Λεβέντι που τον λένε Λάμπρου. Λαμπρό. Αόματος ελεήστε τον αόματο. Άλλος ένας. Ας, μιλάμε για πράγματα που ξαναλέω, τα βλέπει. Το ματάκι που βάζουν στο φορμάκι του μωρού στην κούνια για να μην το ματιάσουν. Δεν έχει ματάκι που βάζουν. Το μάτι της πόρτας. Και να δούμε λίγο στην πόρτα, ποιος τι πάει έξω. Τιν-ταν, τακ, βάζει το ματάκι. Το μάτι της κουζίνας. Για να μην σου πω κουζίνας. Το μάτι που έβραζε σε πάνω το, το μπρίκι που έβασε. Ένα μάτι, δεν έχει ένα. Αυτά τα που ήταν τα μονοθεματικά να πούμε. Όσο μια παλάμη. Μέχρι και αυτό το μάτι θα έβλεπε αυτά που έγινε χθες στην Ξάνθη. Πάει ο ένας που παίξει τις Ξάνθες να του κόψει το πόδι σε τεύχη. Στο μαρκάρισμα. Ντε Λούκας, υπάρχει Ντε Λούκας. Γεια σας, γεια σας. Την Κνίνη και την Περώνη θα τη φάτε εδώ ή να σας την τυλίξω για το σπίτι. Ξέρετε. Μέχρι το κεφάλι έφτασε ο πόνος. Και πάει να του κόψει το ποδάρι, φίλε, κανονικά. Πηγαίνει να του δώσει το πόδι σε τεύχη. Πάπυρος λαρούς. Σήμερα θα σου δώσω την Κνίνη, αύριο έλα να πάρεις και την Περώνη, δεν είμαι έτοιμος. Παγώνει όλος ο κόσμος, γιατί του λέει πάει, του τόσπασε το πόδι, του το κόψε στα δυο το πόδι. Κίτρινη, ο διαιτητής. Συν μετά, δυο αποβολές. Εις βάρος Λάρισας. Δεν μου είναι συμπαθής η Λάρισα σαν ομάδα, δεν μας γουστάρουν, αλλά πρέπει να πούμε αυτό που είδαμε. Δίνει και ένα πέναλτι το οποίο γίνεται έξω από την περιοχή και καθαρίζει το ματσάκι. Τώρα, τι μας αφορά εμάς, πέρα από το ότι είναι μια άθλια ακόμα διαιτησία και εγώ θα εξακολουθήσω να λέω ξένους διαιτητές μέχρι να βάλει Ζιβάγκο η Πάμελα Άντερσον, μέχρι ο ήλιος να ανατείλει από τη Δύση και να δύσει από την Ανατολή, μέχρι να βάλει στρινγκ ο ελέφαντας. Ξένο διαιτητή και στο κουνκάν ξένο διαιτητή και στην πλόφα και στο γκρινιάρι ξένο διαιτητή και στο τρίβιαλ περσούτ ξένο διαιτητή και στο σουμπούτεο ξένο διαιτητή και στο κουτσό και στην τζανταλίνα μανταλίνα όπου υπάρχει κάτι που γίνεται και στο μονά ζυγά ποιος θα πάρει τις κουκουρούκου τα αυτοκόλλητα. Είπαμε σήμερα να γυρίσουμε λίγο πίσω στον χρόνο. Δεν μας αφήνουν, βλέπετε. Να γυρίσουμε λίγο πίσω. Οι πρώτες αλάνες, η πρώτη γειτονιά που παίξατε μπάλα, τη θυμάμαι την ανηφόρα εκεί στο Κρυονέρι, που όποιος είχε την κάτω εστία και δεν έπιανε το σούτ τερματοφύλακας, έφευγε η μπάλα κατήφορο και σταματούσε μπροστά από τη θύρα 4. Εκεί, ντάγκ, χτυπούσε στην πόρτα, εκεί την έπιανε την μπάλα. Δεν υπήρχε περιφερειακός.
Θα γυρίσω σε αυτά γιατί με αυτά θα ασχοληθούμε σήμερα. Λέω εγώ. Το ένα μας θέμα είναι να γυρίσουμε γειτονιά vintage που γουστάρετε πάντα να γυρίζουμε πίσω τον χρόνο. Αλλά θέλω πρώτα να σας διαβάσω τι δήλωσε ο Ιβάν Σαββίδης. Μετά από το τέλος του παιχνιδιού. Γιατί μας αφορά. Όχι εμέσως, πλην σαφώς, αμέσως και σαφώς. Πριν από λίγη ώρα, τελειώνει το μάτς. Πριν από λίγη ώρα μου τηλεφώνησε το δεξί χέρι του Μελισανίδη. Αυτό που δεν βάζει στη τσέπη, λέω εγώ. Και προσπάθησε να μου φορτώσει τη σημερινή εγκληματική διαιτησία του Λάμπρου και των βοηθών του στον Ιβάν Σαββίδη και στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, πρόσεξε, σφάζει ο διαιτητής Λάμπρου την ομάδα του Κούγια στο μάτς με την Ξάνθη, τον παίρνει τηλέφωνο το δεξί χέρι του Μελισανίδη και του λέει να ξέρεις, σε έσφαξε ο Σαββίδης. Δηλαδή ο Σαββίδης άλλο γκαϊλέ δεν έχει. Να σφάξει την. Δηλαδή στο Ξάνθη Λάρισα, εδώ δεν μπορούμε τα δικά μας να βάλουμε σε μια τάξη. Μας περνούν πριονοκορδέλα οι διάφοροι περίεργοι τύποι κάθε εβδομάδα. Θα έχουμε και τον γκαϊλέ των αλωνών. Το ξαναλέω, λέει ο Κούγιας. Μου τηλεφώνησε το δεξί χέρι του Μελισανίδη και προσπάθησε να φορτώσει τη σημερινή εγκληματική διαιτησία του Λάμπρου και των βοηθών του που αλλίωσαν με πρόθεση το αποτέλεσμα του αγώνα με την Ξάνθη στον Ιβάν Σαββίδη και τον ΠΑΟΚ. Το συγκεκριμένο πρόσωπο που μου τηλεφώνησε το έχω ευεργετήσει και είναι εκτός φυλακών εξαιτίας μου. Εκτός φυλακών γιατί? Τέτοια άτομα πρέπει να είναι ποιότητας. Κάποιος σου συκοφάντησε, λέω εγώ. Για να μπλέξουν με φυλακές και τέτοια, κρίματα παιδιά. Οι άχραντοι, οι αμόλυντοι σε ένα χώρο τέτοιο παραδεισένιο. Σε ένα χώρο που είναι όλοι με φωτοστέφανα, φοράνε σκουφιά για να μην φαίνονται τα φωτοστέφανα γιατί είναι όλοι σεμνοί και ταπεινοί. Συνεχίζω λοιπόν. Το συγκεκριμένο πρόσωπο το έχω ευεργετήσει. Τον ξέρει τον Κούγια. Τον ξέρει και ο Κούγιας αυτό που τον πήρε τηλέφωνο. Είναι εκτός φυλακών εξαιτίας μου. Αυτός προσπάθησε να με πείσει ότι η Ξάνθη έχει πουληθεί σε άνθρωπο του περιβάλλοντος του Σαββίδη. Άκου να δεις τώρα. Του είπα να δει, η Ξάνθη σε έσφαξε, την έχει αγοράσει ο Σαββίδης. Ο καθένας λέει μια παπαριά. Δεν είναι κανένα θέμα, είναι σαν τις τρυπίδες. Ο καθένας έχει μία, έχει πει ο κλητής του. Όλοι οι υποποί έχουν και μία. Δηλαδή, okay. Λέει. Προσπάθησε να με πείσει ότι Ξάνθη έχει πουληθεί σε άνθρωπο του περιβάλλοντος του Σαββίδη, αλλά δυστυχώς για αυτόν και το βρώμικο περιβάλλον του, γνωρίζω πολύ καλά ποιος έκανε το Λάμπρο διαιτητή Super League. Τι σχέση έχει ο πατέρας του προπονητής ποδοσφαίρου με το Θωμά Μητρόπουλο. Άτσα! Περισσότερο από 20 χρόνια και δυστυχώς για αυτούς τους ραδιούργους, οι σχέσεις μου με τον Ιβάν Σαββίδη έχουν αποκατασταθεί πλήρως και υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση και συνεργασία για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όλη η διαιτησία του Λάμπρου σήμερα, με τις προκλητικές αποβολές και τις αποτυχημένες κίτρινες κάρτες, τις στοχευμένες κίτρινες κάρτες, είχαν στόχο εκτός του να χάσουμε τον αγώνα της Ξάνθης, να μας αφήσουν χωρίς παίκτες για τον επόμενο αγώνα στην έδρα μας, με ομάδα που αυτός ο συνεργάτης του Μελισανίδη έχει πάρει από το χέρι, από τη Football League, και η οποία παρά τη βοήθεια της διαιτησίας σε κάθε παιχνίδι, εδώ και χρόνια, δεν μπορεί να πάρει τη νίκη, έστω και αν παίζει με την αναπληρωματική της ομάδα. Στον επόμενο αγώνα δεν θα παίξουμε χωρίς Μόρα, Ζίζιτς, Χούψεφ, Καρανίκα κτλ. Μπουρου, 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 μπουρου. Οι άνθρωποι αυτοί, τελειώνει ο Κούγιας, επειδή δεν έχουν πάει ακόμα στη φυλακή για αυτά που κάνουν καθημερινά στο ποδόσφαιρο, νομίζουν ότι τελικώς θα ξεφύγουν από τη δικαιοσύνη. Αλλά στο τέλος θα πάρουν αυτό που αξίζουν είτε τώρα είτε στο μέλλον. Αυτά. Επειδή τον έχουμε περάσει πριν ο Κορδέλα τον Κούγια όταν έκανε κολοτούμπες, γιατί ήταν κατά το Μαρινάκι, αλλά μετά έκανε κολοτούμπα και ήταν με το Μαρινάκι και μία έτσι και μία αλλιώς. Δεν έχουμε κανέναν λόγο να μην μεταδώσουμε, να μην διαβάσουμε αυτά που είπε εχθές. Βλέπετε τι γίνεται. Να καταλάβετε τι γίνεται. Αυτά στον όμορφο κόσμο. Αυτό είναι το ένα μας θέμα. Όπως είδατε, τι ωραία, ε! Αγγελικά όλα πλασμένα! Κι όσοι βλέπεις τι γίνεται, αγόρι μου! Τι ωραία, πουλάκια και λαϊδούν! Αυτά που λες! Λοιπόν, φυσικά και θα το πω. Εννοείται, εννοείται. Σήμερα, αν θέλετε, γυρίζουμε πίσω στον χρόνο. Πού ήταν η γειτονιά σας? Πού πρωτοπαίξατε μπαλίτσα? Πότε βάλατε την τσάντα για εστία? Δεν υπήρχαν εστίες.
Πότε κουβαλήσαμε την κοτρώνα που είχε από κάτω, μπορεί να έχει μυρμήγκια, μπορεί οτιδήποτε. Κουβαλήσαμε την κοτρώνα, την κάναμε αιστεία. Τι κανόνες υπήρχαν, ποιος ήταν ο μπούλης, ο φλόρος που δεν τον γούστερε κανένας, αλλά είχε όμως την μπάλα και κάναμε όλοι το συμπαθούμε. Ενώ δεν έδινε ούτε τον πυρετό του. Πήγαινε το παιδάκι το άλλο, ας πούμε, φίλε, να κάνω μια βόλτα με το ποδήλατό σου μέχρι εκεί να έρθω. Όχι, δεν γίνεται. Πάντα υπήρχε ένας τέτοιος. Που μπορεί να ήμασταν, ας πούμε, με, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, με μια μπλούζα από το πρωί με 50 λεκέδες. Και αυτός ερχόταν με το πουλοβεράκι τυλιγμένο στο λαιμό. Με λακόστ ποδοσφαιρικό παπούτσι. Που ο μπαμπάς ήταν κάτι τέλος πάντων και αυτό, ερχόταν, ρε παιδί μου, είχε. Τι να σου πω, το ρολόι του άξιζε όσο άξιζε το αυτοκίνητο του μπαμπά μας. Παράδειγμα. Έτσι. Ή είχε ηλεκτρονικό χειρό την εποχή που ακόμα δεν είχε ανακαλυφθεί το ρεύμα. Και ερχόταν με το Atari, ξέρω εγώ, ή το Amstrad, να πούμε, ή ξέρω εγώ, το Pac-Man στο χειρό τότε, δηλαδή χωρίς μπρίζα δεν υπάρχει. Δεν είχε. Δεν υπήρχε τηλεκοντρόλ για την τηλεόραση. Υπήρχε αγκαρία τηλεκοντρόλ. Μικρέ, σήκω λίγο να αλλάξει κανάλι. Υπήρχε κάποιο που είχε επιφορτιστεί με αυτό, γελάει ο κιό. Δεν υπήρχε. Πώς λέγαμε, αγκαρία καύση, αγκαρία όρχο, αγκαρία πύλη κεντρική. Υπήρχε η αγκαρία τηλεκοντρόλ. Που δεν υπήρχε τηλεκοντρόλ, άρα αγκαρία αλλαγή καναλιού. Ο πιο μικρό, πάλι εγώ! Για πήγαινε, άλλαξε κανάλι. Έφευγε λοιπόν και του λέγαμε πήγαινε να βάλει. Βέβαια θα μου πει. Κάποια στιγμή υπήρχε μόνο το ΕΡΤ και η ΕΝΕΔ. Αλλά μετά που άρχισε τα κανάλια, ο πιο μικρός έκανε φίλε τα δρομολόγια κανονικά. Αλέρε τουρ, πήγαινε. Για άλλαξε το λίγο. Για βάλε λίγο. Για πήγαινε, κούνε λίγο την κεραία. Για... Άνοιξε λίγο τον ήχο. Φτιάξε λίγο το χρώμα. Δώσε λίγο όταν ήρθε χρώμα. Γιατί προς το... σε πρώτη φάση, ασπρόμαυρα. Λοιπόν, αυτά. Έφυγε ένα παλικάρι από ανακοπή. Στον ύπνο του, 38-39 χρονών, ο Νικόλας, ο Πανονίδης, ένα από τα πιο αγνά παοξάκια, ένας από τους πιο πιστούς υπηρέτες και στρατιώτες της ιδέας. Το θυμάστε να κρατάει το τύμπανο πολλές φορές. Πολύ κρίμα να φεύγουν έτσι νέοι άνθρωποι. Ελαφρύ το χρώμα, το χώμα που θα το σκεπάσει και ακόμα ένα μέλος της οικογένειας στο σούφο παραδείσου. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο στους δικούς του ανθρώπους που χάνουν ένα νεότατο άνθρωπο και είμαι βέβαιος ότι εκεί ψηλά που είναι θα βλέπει μαζί με τα παιδιά τα υπόλοιπα. Πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε, να ανοίξουμε γραμμούλες, να θυμηθούμε μαζί διάφορα από την παιδική μας ηλικία, να γυρίσουμε λίγο πίσω στον χρόνο, το κάνουμε κάθε φορά, το ξέρετε, όταν δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις, όταν χαλαρώνουμε λίγο από τον οριμαγδό και το άγχος των παιχνιδιών, από όλα αυτά που συμβαίνουν όταν παίζει μπάλα η ομάδα. Βλέπουμε τι γίνεται. Έχει αντιληφθεί και ο τελευταίος, ο πιο αδαής, το τι συμβαίνει. Εδώ είμαστε. Να θυμίσω ότι κρέατα ενός ολόκληρου μήνα από το Ακροπολείο Άγγελος θα κληρώσουμε σήμερα και μέσα από τα μηνύματα και μέσα από τα τηλέφωνα τα σταθερά. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Μπουκάραμε! Εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε! Μπήκαμε! Στο δεύτερο μισάωρο ανοίγουμε και γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Λέμε ότι γουστάρουμε, λέμε ότι θέλουμε. Εδώ είμαστε, ζούμε σου λέμε. Τι ζούμε τις στιγμές μεγάλες, τους ρουφάμε το μεδούλι. Αν θέλετε σήμερα, κάνουμε ταξίδι πίσω στον χρόνο, να θυμηθείτε την πρώτη αλάνα που παίξατε ή που πηγαίνατε για μπάλα. Έχω πει πολλές φορές, περνούσαμε το ρέμα εκεί στην Τούμπα, μεταξύ κάτω και άνω Τούμπας και πηγαίναμε στους παπάδες στην εκκλησιαστική σχολή. Υπήρχε μια τρύπα μέσα στο φράχτη. Και εκεί δίναμε μερικές μάχες μέχρι που νύχτωνε. Το πώς βλέπαμε μια γκρίζα μπάλα η οποία είχε βέβαια τις ραφές και κάπου είχε ανοίξει και φαινόταν το κόκκινο μέσα τον μπαλόνι. Εκείνες οι μπάλες που όταν έβρεχε γινόταν 200 κιλά και όταν την έτρωγε στο πρόσωπο μπορούσε να πάθεις κάταγμα γνάθου. Το τσούξιμο έμενε τουλάχιστον ένα τριήμερο. Εκείνη η μπάλα που όταν φυσούσε μετά... Έπρεπε να εσύ να βρεις τα φάλτσα, τα ανάποδα, τα αυτά κτλ. Περισσότερο μάντης έπρεπε να είσαι. Λοιπόν, πάμε να μιλήσετε εσείς. Σας τα διάβασα αυτά. Υπήρξε φυσικά ανάρτηση του Ιού Σαβίδη. Κύριε Εισαγγελέα, λέει, τι έγινε. Εισαγγελέας μόνο, λέει, για Σαβίδη. Για Μίχελ. Μόνο. Μόνο για τον ΠΑΟΚ. Αυτό έγραψε. Τι έγινε ρε παιδιά.
Και έχει απορία για αυτά που είπε χθες ο Κούγιας, γιατί είναι βόμβες. Να δούμε, θα κινηθεί κανένας, θα κουνηθεί κανένας, θα υπάρξει καμιά αντίδραση. Ε, έβαλε ποστάρισμα και λέει εισαγγελέας μόνο για Σαββίδη, Πάο και Μίχελ. Πάμε να μιλήσετε εσείς, πάμε. Καλημέρα σας. Περαστικά στο, περαστικά στο Βαρέλα που θα μείνει έξω 10 μέρες. Έλα. Καλημέρα. Έλα Παναγιώτη μου, έλα. Καλημέρα. Έλα. Ήταν μια Κυριακή βραδάκι και μια Δευτέρα απόγευμα. Ναι, ναι. Ένα δροσερό αεράκι φιλούσε στα μαλλιά. Ναι, μας. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Ας τα αφήσουμε όλα αυτά, στους νομικούς. Αν μπορέσουν να κάνουν κάτι, γιατί δεν θα μπορέσουν. Το πιστεύω αυτό δηλαδή, ότι δεν θα μπορέσουν. Δεν υπάρχει σωτήρια. Αυτός ο εισαγγελέας, πώς το λένε, ποδοσφαιρικός. Ο Σιμιτζόγλου, ο κύριος Σιμιτζόγλου. Πώς λέμε, έχει νευρική ανορεξία κάποιος. Κύριος, μπορούμε να το βάλουμε και σε εισαγωγικά παρεπιπτόντος. Απλά όπως έχουμε νευρική ανορεξία, υπάρχει και η επιλεκτική ευαισθησία. Σωστό και αυτό. Το έχει σωστό, αυτό. Ναι, σωστό και αυτό. Δεν θα πω τι είπε ο Πασχαλάκης σε μια κυρία που τον έβριζε από το πρωί που πήγαν στην κυρία, από την προηγούμενη βραδιά. Από την προηγούμενη κιόλας. Ναι, δεν θα πω τι είπε. Θα πω τι είπε αυτός ο κύριος, και αυτό το κύριος εισαγωγικά, ο κύριος Φορτούνης, στην παιδική, εξέδρα, στην παιδική εξέδρα των φιλάθλων της ΑΕ. Στην παιδική. Όχι στους σκληροπυρουνικούς, ναι, ναι, ναι. Στην παιδική. Αυτά για τη δικαιοσύνη. Δεν θέλουμε η συμμεταχείριση, θέλουμε 50-50 ρε παιδιά. Αυτό. Μπορείτε. Αυτό. Δεν αυτό. Μπορείτε. Αυτό. Αφού δεν μπορείτε, αφήστε μας να κάνουμε αυτό που θέλουμε, όπως ξέρουμε και όπως μπορούμε. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, ένα άλλο που θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Γιάννη τον Γύψινα για μια πολύ ωραία όμορφη έκπληξη που μου έκανε ένα δώρο, ένα δικέφαλο γύψινο και έγραψε μόνο BG με πάνω. Α, θέλω φίλε. Και με χρυστά γράμματα το πάω. Δεν θα, α, θέλω φίλε, μην κάνεις. Να, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Ο Γύψινας είναι το πες μου ότι είναι Ζουμουσάκι. Είναι το παρατσούκλι του. Αν και Απολωνάρα είναι γυμνήσιο Ζουμουσάκι. 100%. Ότι είναι το Γύψινας είναι, φαντάζομαι, είναι το παρατσούκλι. Η δουλειά του φίλε μου. Ναι, ναι, ρε παιδί μου, είναι το επίθετο, ξέρω εγώ. Όχι, όχι. Okay. Ο Γιάννης ο Γύψινας έτσι το ξέρει όλος ο κόσμος εδώ. Μπράβο. Στη Βόρεια Ελλάδα. Όλα. Μπράβο. Νομίζω έχω δει, λοιπόν, έχω δει αυτούς τους αετούς που κάνει. Έχω δει αυτούς τους αετούς που κάνει. Και εντάξει, μπράβο του. Μερακλής. Αυτό θέλει τέχνη. Μεράκι και τα λοιπά. Πριν φύγεις, ναι. Πες μου, πού έπαιζες μπάλα όταν ήσουν μικρός. Λοιπόν, είχε μια αλάνα στο χωριό, στο Ζαγκλιβέρι, από εκεί που κατάγομαι. Και είχε ένα στήλο της ΔΕΗ που είχε μία λάμπα. Μέχρι τις 11 η ώρα. Φίλε, είχατε με προβολής. Πλάκα μου κάνεις. Αυτό φίλε είναι Γουέμπλε, είναι Μαρακανά. Κοίταξε. Φιλοξενήσετε και Μουντιάλ. Όταν στο Ρούπονε κάναμε μία εστία και παίζαμε μονό, εκεί που είχε το φως. Φίλε, αυτά που μου λες τώρα, πιστεύω ότι είχε κάπου δίπλα είχε και τζακούζι μετά. Για τα αποδυτήρια. Ναι. Πάπα έβγαινε στο μπαλκόνι η μαμά σου λέει ότι θα ακούσει. Το δαχτυλίδι στο σίδερο. Μαζέψου επάνω, θα κρυώσεις. Και ξέρεις, καγκελάκι από εκεί. Ακούς καγκελάκι από εκεί το ψηλό, το στρογγυλό που τον Μπομπέ. Ναι, και άμα χτυπούσε, τι? Ξέρεις πως έκανε, σφύριζε. Σαν είχε μικρόφωνο επάνω, φίλε. Σαν είχε monitor. Λοιπόν. Έγινε την Παναγιώτη. Μου 485 βάλαμε στους σκληρώσεις αν έχει. Έγινε αγόρι μου. 485. Γεια σου Παναγιώτη, ζουμουσού πάντα, αδερφέ. Πάντα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι, δεν το ήξερα το παλικάρι που έφυγε. Προσωπικά δεν το ήξερα, όχι. Δεν το ήξερα. Αλλά όταν φεύγει ένα νέο παιδί 38 χρονών, αγαπητός πάρα πολύ στο συνδυασμιακό κίνημα, 38 χρονών. Δεν πρόλαβε τίποτα. 38 χρονών. Το θυμάστε στο τελικό στην Αθήνα, το 14 να χτυπάει το τύμπανο, μέσα στη βροχή υπάρχει φωτογραφία. Τι να πεις, τι να πεις. Την επομένη της μαύρης επετείου. Που χάσαμε τα ετόπουλα στα Τέμπη. Έλα Γιώργο, έλα. Αριστερό χέρι του Μελισανή θα σε πάρει σε λίγο. Οχ, επειδή το δεξί ήταν αποσχολημένο, ε. Τι γίνεται. Ρε Παναγιώτη. Παιδιά, καταλάβατε τι είπε ο Κούγιας. Ο οποίος Κούγιας, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι μια έτσι, μια αλλιώς, έτσι. Όμως χθες, αυτό που λέει, τον καλεί έπρεπε από χθες το βράδυ ήδη να τον έχει καλέσει. Ήδη από χθες το βράδυ. Έλα εδώ. Μπορείς να μας αποδείξεις αυτά, δείξε μας το τηλέφωνο σου. Να ακούσουμε την κλίση που έγινε. Τολμάει. Είναι βόμβα, Γιώργο.
Το καταλαβαίνεις, δεν είναι απλά κάτι. Το ξέρω, παιδιά μου, τολμάει να καλέσει τον Κούγια. Ο Κούγιας είναι η γάτα. Καταρχήν, ο Κούγιας θα πάει από μόνος του, άμα θέλει. Δίπλα είναι, σε κανένα γραφείο θα είναι, σε καμιά αίθουσα δικαστική. Ρε φίλε Παναγιώτη, εάν ήταν Ανδράκη ο Φουρτούνης, ας τολμούσε να πάει να τα φωνάξει αυτά στους ορίτσινες. Αυτό τον είχαν φάει ζωντανό. Ζήτησε συγγνώμη, επειδή, ζητάω συγγνώμη, λέει, επειδή δεν ήξερα ότι είναι η παιδική κερκίδα. Ναι, ναι. Άρα στους μεγάλους λες θα σας γαμπίμπιπ. Έτσι προσέξεις, δεν υπάρχει θέμα, ε. Ναι, συγγνώμη, εάν προσέξεις τη φάση, δεν βρίζει μόνο αυτός. Βρίζουν όλοι, ειδικά εκείνος ο έχρωμος. Έχει ρίξει μπινελίκι. Ερώτηση. Ερώτηση σου κάνω. Θέλω να μου απαντήσει ευθέως. Είναι ο πρωτοψάλτης και λέει. Δίπλα οι άλλοι δεν κρατάνε το ίσο. Δεν πρέπει να του κρατάνε το ισοκράτημα, το λεγόμενο. Θα μας τρελάνουν. Βγαίνει ο τραγουδιστής ο λαϊκός. Δεν του κάνουν δεύτερη φωνές, δεύτερες και φωνές θα πίσω. Θα φάει, όπως έφαγε ο Πασχαλάκης, λέει, θα φάει τουλάχιστον μία αγωνιστική. Βγάλαμε και την ποινή κατευθείαν. Συνέρχεται όλη η πρωινά. Αφού το κουκουλώσανε, χάθηκε ως διαμαγείας η σκηνή, η Αθλητική Κυριακή κουκουλίτσα, στην Νόβα το ίδιο, μια συγκάλυψη ρε παιδιά, τόσο πολύ μας υποτιμούν. Τόσο πάμε πολύ νομίζουν. Πάμε στο Αλάνα, που πρώτα έπαιξε μπάλα. Εγώ? Ναι. Πλατεία Δικαστηρίων. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε, ήσουνα κέντρο-κέντρο, δηλαδή... Κέντρο, εκεί ήμασταν. Λοιπόν, και να φανταστείς, το δοκάριο το ένα ήταν από ένα κύωνα αρχαίο που ήταν όλο εφαρμένοι. Όχι ρε φίλε. Και αρχαιοκάπηλος και βέβυλος. Και αρχαιοκάπηλος, ναι, ναι. Και μετά πηγαίναμε στο μπροστά στο Υπουργείο Βορειοελλάδας. Κιονές, κανονικά με κύωνα και τα λοιπά. Ναι, εκεί δεν είχε κύωνα, εκεί είχε μάρμαρα. Μαρμαράκι. Μαρμαράκι, ναι. Μάλιστα. Άρα όποιος έτρωγε γκολ έλεγε ποιος πληρώνει το μάρμαρο. Έτσι ο τερματοφύλακας. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος, μάλιστα. Μπράβο. Λοιπόν, χθες το παιχνίδι το είδες? Το είδα. Αυτός ο διαιτητής είναι για σφάξιμο. Ρε. Ο Λάμπο. Εκείνο το φάουλ, το τάκι που κάνει ο κόβει το πόδι. Πώς του σπάσε το πόδι. Του κόβει το πόδι, του παίρνει τα νιάτα, φίλε. Τον αφήνει εκεί στον τόπο. Να μην ξαναπέξει, να μην ξαναπατήσει γκάζι ούτε στα συγκρουόμενα. Να μην μπορεί να πατήσει γκάζι ούτε στα συγκρουόμενα. Στο Λούνα Πάρκ. Ξένος διαιτητής, τελείωσε. Είναι αποτυχημένη. Μέχρι και του... την Τζανταλίνα Μανταλίνα. Μανταλίνα. Θα το λέω λοιπόν, κάθε μέρα, μέχρι να μαλλιάσει η γλώσσα μου. Μπράβο την ομάδα του Βόλεϊ. Τελικά 3-2 είναι το. Ναι, βέβαια. Σπουδαία νίκη στην Ουγγαρία. Μεγάλη νίκη. Μεγάλη. Σπουδαία. Έχουμε υπέροχη ομάδα, φίλε. Μέχρι και όταν δέσουν απόλυτα. Όλα μια χαρά. Περαστικά και το Βαρέλο μας. Βέβαια. 10 μέρες θα ξεκουραστεί το παλικάρι και όλοι θα ξεκουραστούν. Του γράψε περαστικά και ο Πρίγιοβιτς. Ούτε ο Πέλκας να παίξει, ούτε κανένας, ο Καρέλης να παίξει, ούτε ο κανένας. Και έξω και μέσα να μην τους βάλουν κανένα, να είναι ξεκούραστα παλικάρια. Γιώργος 4-16. Λοιπόν, έγινε φιλάκια, γεια. Γεια σου Γιώργο. Πάμε παρακάτω. Μερικούς θυμάμαι και τα νούμερα πλέον. Ναι! Καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλώς το φιλάρετο. Καλώς τον. Δεν μπορώ να καταλάβω όταν ένας παίκτης που είναι μέσα στο γήπεδο κάνει κάτι άσχημο και μετά στους οπαδούς ακριβώς που είναι εκεί ζητάει συγγνώμη. Ναι. Αυτός δεν είναι μάγκας και είναι μάγκας ο άλλος που μετά πάει και λέει «Α, ζητώ συγγνώμη», λέει «γιατί δεν ήξερα». Ναι. Λοιπόν, η μαγιά φαίνεται όταν είσαι μπροστά στον άλλον και του ζητά συγγνώμη. Και ένα αυτό. Και το δεύτερο. Εσύ ναι, διευκρίνησε το, γιατί ο Πασχαλάκης πήγε αμέσως μετά το περιστατικό, σήκωσε τα χέρια και κατάλαβε το λάθος του. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι επιλήψιμο αυτό που έκανε, το λέμε έτσι. Μα αυτό και αν δεν είναι μαγιά. Να το κάνεις εκεί επί τόπου. Ακριβώς. Επίσης, τον Πασχαλάκη δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω πουδενή. Τον Πασχαλάκη τον έβριζε μια συγκεκριμένη τύπησα από την αρχή μέχρι το τέλος. Τον Φουρτούνη, του μίλησε κανένας εκεί πέρα. Τα παιδάκια που ήταν σίγουρα, στην κερκίδα, σίγουρα. Ούτε παίρνω το μέρος των αεξίδων. Αλλά πήγε και είπε: «Εγώ σας γαυτώνω, εγώ σας κάνω, εγώ σας τον okay. Πέρε μου έναν άσχετο από μπάλα. Βάλ τον μες στο γήπεδο και πες του: Πού είναι η φανατική? Καλά τώρα, σοβαρά μιλάς. Τα παιδάκια με τις σημειούλες. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Εντάξει. Απαράδεκτος. Τρελαθούμε με την αλήθεια. Απαράδεκτος. Από όλο αυτό βγαίνει πάλι το κουκούλωμα από συγκεκριμένα μέσα. Ό,τι κάνει ο ΠΑΟΚ, το γιγαντώνουν, το διωγγώνουν, το εκτοξεύουν
μηντιακά και επικοινωνιακά, το αναδεικνύουν, το επαναλαμβάνουν ακριβώς όπως έχετε δει χιλιάδες φορές. Μόλις γίνει εκεί, και εδώ κουκουλίτσα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Άρη, γιατί χθες η ΕΤΡΙΑ υποστήριξε με νύχια και με δόντια, μέσα από το Πακλατζή και μέσα από ακόμα ένα-δυο ανθρώπους μετά στο βραδινό το αθλητικό που έχουν, ναι, υποστήριξε ότι είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό που έκαναν στον Άρη, να μην δώσουν το πέναλτι. Δηλαδή έκαναν ολόκληρα λεπτά. Ήταν πέναλτι. Ήταν πέναλτι. Εντάξει, αλλά έκαναν ολόκληρα λεπτά δημοσιοποίησης και το κάνανε με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσαν να το κάνουν. Φυσικά. Μπράβο τους. Μα έτσι πρέπει να γίνεται. Εμείς δεν έχουμε τέτοια διαδικασία. Μα να σου πω κάτι. Εμείς όταν δούμε κάτι που είναι πέναλτι, τι θα πω, επειδή είναι στον Άρη δεν είναι. Δεν είναι. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά τα δικά μας ποιος θα προβάλλει. Δεν μας αφορά άμεσα, εμέσως, όταν γίνονται σφάγες. Αυτός που πάει και σφάζει τον άλλον θα έρθει μετά να σφάξει και σένα, έτσι. Δηλαδή, ο Κομίνης δεν θα έπρεπε να σφυρίζει, φίλε, ούτε σε γυναίκα με ωραίο ποπό που περνάει στο απέναντι πεζοδρόμιο με ψηλό τακούρι. Τα δικά μας ποιος θα προβάλλει. Όταν φτάνουμε σε ένα σημείο, ανθρώπους που εμείς τους έχουμε περιουσιακά στοιχεία, έχουμε δώσει χρήμα και χρόνο για να τους κάνουμε πάρα πολύ ικανούς και αποτελεσματικούς, αλλά ταυτόχρονα και ανέβηκε η αξία τους σε χρήμα. Όπως είναι ο Βαρέλα, να μην τιμωρεί ο διαιτητής και να μην προστατεύει τα περιστατικά της ομάδας. Μπροστά στα μάτια του. Εντάξει. Βέβαια. Έγινε, φιλάρετε. Σε ευχαριστώ πολύ. Αν δεν το προβάλλεις, υπάρχει χοντρό πρόβλημα. Και θέλω να σου πω και κάτι τελευταίο. Ξεκινήσαμε τότε να παίζουμε μπάλα μέσα στο δρόμο. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι ένα μικρό δρομάκι απέναντι από τη Χάνθ, όπου ήταν κατεβασμένα τα ρολά. Στη Δεσπερέ εκεί. Διαλέτη. Ε, δίπλα. Διαλέτη. Δίπλα, μάλιστα. Ναι, ναι. Πίσω από κατεβασμένα την κατεβασμένα τα ρολά, ναι, από τα μαγαζιά και χτυπούσε η μπάλα στα ρολά και έκανε πασαρία και βγαίνανε άλλοι από πάνω και φωνάζανε να σηκωθούμε τα να φύγουμε. Τα ρολά, όχι τα τωρινά που είναι συμπαγή, τα κίνα που ήταν σαν αλουμίνιο, έτσι. Μεταλλικά, ναι, μεταλλικά. Και κάναν τρομερό θόρυβο. Όποτε χτυπούσε η μπάλα εκεί ήταν γκολ. Δεν χρειαζόταν καν να δεις αν είναι ή όχι. Είχαμε εμείς αισθητήρα, τώρα λέει το Golden Eye και το computer και το VAR και αυτά. Εμείς ξέραμε ότι εφόσον ακουστεί το ding είναι γκολ. Ναι. Είχαμε ανακαλύψει το VAR πριν το VAR. Έτσι. Το Hawk Eye, πώς το λένε αυτό τώρα το που είναι στη γραμμή πάνω, αν πέρασε ή όχι. Έλος, ναι, εμείς το είχαμε πολύ πιο αποτελεσματικό. Πολύ, φυσικά, ρε, φίλε. Και δεν ξέρω αν έχεις παίξει μπάλα με πέτρα. Όχι μόνο με πέτρα, με τυλιγμένη εφημερίδα. Με. Τι να σου πω τώρα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Με μπουκάλι πλαστικό από γάλα σοκολατούχο στην έκτη δημοτικού. Έτσι. Το πλαστικό το μπουκάλι. Με το κοτλέ κιόλας που είχε και ρίγα επάνω το μπουκάλι. Και 50 από εδώ, 50 από εκεί. Με κουτάκι από κοκακόλα και φάντα. Τι να σου πω τώρα, φίλε. Με ρούχο μαζεμένο, τυλιγμένο. Με ό,τι μπορείς να φανταστείς. Φίλε. Καλή σας μέρα. Γεια σου, φιλάρετε. Γεια. Πάμε. Διπλό το θέμα μας σήμερα. Όλα αυτά που γίνονται στην επικαιρότητα και γυρίζουμε και πίσω. Πού πρωτοπαίξατε, σε ποια αλάνα. Όσα χρόνια και να περάσουν, είμαι 47. Σαν χθες. Χώρια πότα περνάω και βλέπω κάποιους να παίζουν μπάλα. Περιμένω μήπως στραβοκλωτσίσει κάποιος και μου έρθει μπάλα, παιδιά, να την κάνω μία έτσι. Δεν φεύγει αυτή η αρρώστια. Δεν φεύγει. Και μου έλεγε η μανούλα μου η γλυκιά, βρε αγόρι μου, θα σου δώσει μπάλα να φας. Θα σου δώσει, διάβασε τα μαθήματά σου, αμάν πια με τις εντεκάδες, αμάν πια με τα αυτά, αμάν με τα αποκόμματα με τις εφημερίδες, αμάν με το γήπεδο. Έτσι, μανούλα μου γλυκιά. Ναι, για πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Καλώς την Εύη. Άκου, Κωστή, εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ σε που έπαιζα μικρή μπάλα. Είναι λίγο δύσκολο να το θυμηθώ. Μπάλα. Θα έπαιζες κανένα κουτσό, κανένα κυνηγητό, κανένα κρυφτό, τίποτα άλλο. Μπορώ όμως να θυμηθώ ότι παρακολουθούσα τα παιδιά που παίζαν μπάλα. Πού? Έπαιρνα και μέρος, δηλαδή ήμουν με τη μεριά του ενός, μια ομάδα της άλλης. Αν ήταν και κανένα παλικαράκι μέσα που το συμπαθούσαμε λίγο πιο πολύ. Α, μπράβο. Οι γη μου μου λένε, κατά λάθος εσύ μάνα έγινες γυναίκα. Έτσι, Έτσι με λένε.
Λοιπόν, όταν παίζαμε, έλα, και παρακολουθούσαν τα κορίτσια, για τα οποία κορίτσια παίζαμε το λάστιχο, ξέρει, βάζω το λάστιχο. Ναι. Ξέρω εγώ, και όταν μας παρακολουθούσαν. Μας γυρνούσαν, μόλις βάζαν γκολ, μας κοιτούσαν. Ναι. Όταν λοιπόν μας άρεσε κάποια, τώρα ξέρεις σε τι επίπεδο, έτσι, δηλαδή, ούτε φλερτ καν. Μία που μας άρεσε και τη δίναμε τη σοκολάτα μας. Ξέρω εγώ, ή και τις... τα χαζόγελα. Ναι. Λοιπόν, όταν λοιπόν παρακολουθούσε μία, κοιτάγαμε πώς θα κάνουμε. Καμιά τρίπλα παραπάνω. Κανένα γκολ. Κανένα αυτό. Δηλαδή, αυτά τα. Και άμα έμπαινε και γκολ. Καλά, από αυτό. Ο πιο τολμηρός έδινε και φιλιά, έτσι. Αφιέρωνε κιόλας. Άκου τώρα, αυτό πάει. Είναι το αστείο της ιστορίας. Εγώ εκείνο που καίγομαι και θέλω να πω είναι ότι όχι ότι φοβάμαι τους νεοφώτιστους δίπλα. Δεν τους φοβάμαι. Φοβάμαι όμως ότι μαγειρεύεται από ό,τι ακούω να βάλουν Έλληνα διαιτητή. Όχι. Ξέχασε το. Στο λέω από τώρα. Εύη μου, άκουσέ με. Να μην συζητάμε χωρίς λόγο. Διαιτητής. Ναι, αλλά ακούγεται τέτοιο. Άκουσέ με. Στο Άρης ΠΑΟΚ θα παίξει ξένος διαιτητής. Τέλος. Άστο, τζάμπα τρώμε χρόνο. Μακάρι να είναι έτσι, να ησυχάσω, γιατί δεν φοβάμαι αυτούς. Φοβάμαι τη διαπλοκή. Τι να φοβηθώ. Αυτό είναι, δεν υπάρχει. Φοβάμαι τη διαπλοκή. Εάν παίξουμε με ξένο διαιτητή, δεν φοβάμαι τίποτα. Ένα είναι βέβαιο. Ότι αυτοί στο μεταξύ μας παιχνίδι θα σκυλιάσουν, θα τα δώσουν όλα. Το περιμένουμε, το γνωρίζουμε για πολλούς λόγους. Πρόσεξε, είναι και απόλυτα κατανοητό. Είναι απόλυτα κατανοητό. Έτσι, είναι απόλυτα κατανοητό. Αυτοί και να μην μπουν στην πεντάδα, άμα κερδίσουν εμάς, θα είναι ικανοποιημένοι. Το καταλαβαίνεις. Και έκτη να βγουν, και έβδομη. Είναι απόλυτα κατανοητό, το κατανοώ απόλυτα. Το συζητάω από εδώ κάτω. Μα δεν με νοιάζουν αυτοί. Με νοιάζει τι θα γίνει με τους άλλους που θα ξέρουν ότι με άλλο τρόπο δεν μπορούν να μας σταματήσουν. Ο μόνος τρόπος είναι αυτός. Όπου μπορούν θα μας βάζουν ακριβώς, εμπόδια. Ακριβώς. Και όταν δεν μπορούν πρέπει οι ίδιοι... ο ΠΑΟΚ με τίποτα να δεχτεί Έλληνα διαιτητή από τον τέρμπι. Ξέχασέ το. Δεν είναι τέρμπι. Δεν είπα στα τέρμπι. Εύη μου. Σου είπα κάτι. Τέλειος. Είναι ξένος ο διαιτητής αυτό το παιχνίδι. Μακάρι Κωστή μου αυτά. Άντε, φυλάκια. Έγινε. Γεια σου, Εύη μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Εσύ που πρώτο έπαιξες μπαλίτσα? Εγώ έπαιξα στην αυλή και μάλιστα επειδή με τον ξάδερφό μου ήμασταν δύο που ήμασταν κοντινοί, είχαμε στήσει ολόκληρο πρωτάθλημα από πλανήτες τα ονόματα ομάδων και οι παίκτες στο κάτι της κάθε ομάδας ξεκινούσαν από το γράμμα του πλανήτη. Για παράδειγμα, το φεγγάρι είχε παίκτες μόνο από φύ. Ήμασταν ένας στο τέρμα και ένας απ' έξω, γινόταν μετάδοση, ο ξάδερφος είχε πολύ εύθεια στη μετάδοση. Είχαμε δικούς μας κανόνες, πρωτάθλημα κανονικό, και μάλιστα κάποια στιγμή το πήγαμε παραπάνω, αφού τελείωσε το πρωτάθλημα, αποφασίσαμε και κάναμε μεταγραφές στους παίκτες. Βέβαια το χάσαμε μετά, γιατί ο Φεγγάρης με το Σελήνη ήταν στην ίδια ομάδα πια και δεν μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε και να θυμόμαστε. Ερώτηση. Πουθενά γραμμένα, έτσι. Παίκτες από το γράμμα. Υπαρκτούς παίκτες ή δικούς σας? Όχι, φανταστικούς. Φανταστικούς, τώρα ο Φεγγάρης με το Σελήνη. Σοπαρά. Και στα τρία κόρνερ ένα πέναλτι και τέτοια και πάσες και έτσι σε χαβαλές να γίνεται. Αυτό στο μεταξύ μας που βγάζουμε πολύ γούστο και το ευχαριστιόμασταν το καλοκαίρι. Το χειμώνα γινόταν κάτι αντίστοιχο. Αλλά με ένα ποδοσφαιράκι που μου είχε πάρει ο πατέρας μου κάποια στιγμή. Αυτό με τα ελαττήρια, με τις που ήταν λίγο... Όχι με τα ελαττήρια, ήταν με μια σούστα που πετούσε, οι παίκτες κινόντουσαν, ήταν μια βάση κάπως και έστρωχαν την μπάλα, ο τερματοφύλακας από πίσω και πάλι με πρωτάθλημα στα πέναλτι το παίζαμε εκεί. Εκείνο που είχε πράσινο πλαστικό και ήταν ας πούμε μια λακκούβα εκεί που ήταν ο παίκτης. Ήταν τσόχα από κάτω. Και οι παίκτες κινόντουσαν και είχαν ένα ελαττήριο που πετούσε. Μάλιστα. Δεν θυμάμαι είχε διάφορα, το σου... είχε διάφορα. Ναι, διάφορα. Αυτό το ένα που σου λέω είναι αυτό που είχε μια λακκουβίτσα κάτω από τον παίκτη. Ναι, με το θυμάμαι. Το κλασικό. Έτσι, το σουμπούτο ήταν το πιο εξελιγμένο. Είχαν βγει διάφορα κόλπα τέτοια, ας πούμε. Και το κορυφαίο, ας πούμε, όταν ήταν το ομαδικό, ρε παιδί μου, ήταν, εντάξει, εννοείται τη σάκα και το μπουφάν και ό,τι βρίσκεσαι εκεί μπροστά γινόταν πολλές φορές τέρμα. Εννοείται, αλλά το ωραίο ήταν στην πλατεία του χωριού, η οποία φυσικά ήταν και έχει και λίγο μια κατηφόρα. Εννοείται ότι δεν ήταν σε παραλληλόγραμμο, αλλά ήταν ένα παράξενο γεωμετρικό σχήμα
που τέλος πάντων έπαιζες εκεί φυσικά εμπόδια με όποιον περνούσε, παππού, γριά, οτιδήποτε καρότσι μπροστά σου. Και το θέμα ήταν να μην πάει η μπάλα στα δίχτυα, γιατί ακριβώς εκείνη τη στιγμή, στα καλώδια της ΔΕΗ, γιατί ακριβώς εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιόταν και η λήξη του παιχνιδιού. Ακριβώς. Και κρυβόμασταν από όλους τους γείτονες. Είχαμε όμως, τρόπους διαφυγής άμεσους. Ξέραμε τι θα γίνει όταν βγει ο επιστάτης από το μαγαζί δίπλα ή ο περίεργος από απέναντι, γιατί πάντα υπάρχει ένας περίεργος στη γειτονιά που τον ενοχλούν τα παιδάκια. Ξέραμε από πού θα φύγουμε μέσα σε δευτερόλεπτα. Δεν υπήρχε παιδί πουθενά. Πουθενά. Ανάλογα σε ποιο σημείο της πλατείας ήσουν, να ήξερες πού θα πας να κρυφτείς. Έτσι, έτσι. Πάντως, όλοι μας... Σε πόσο χρόνο θα βγεις και σε πόσο χρόνο θα κάνει για να επανέλθει το ρεύμα. Όλα, όλα. Έχεις πολύ ήθος, θέλω να σου πω. Έτσι. Πάρα πολύ ήθος έχεις. Θέλω να πω ότι όλοι μας έχουμε χτυπήσει γόνατο στο κενό που υπάρχει ανάμεσα στα τετράγωνα πλακάκια της πλατείας. Εκεί ήταν το δύσκολο. Υπάρχει ανάμεσα στα πλακάκια, υπάρχει αυτή η γραμμή, έτσι. Ο μικρός ο διάδρομος. Εκεί λοιπόν όταν έπιανε και φράκαρε, είχε κοβόταν κομμάτι. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ναι. Έτσι. Αυτά λοιπόν. Αυτά. Αυτά. Τα υπόλοιπα δεν αξίζει, είναι αηδία. Εντάξει. Θα τα λέμε κάθε καλημέρα μέρα. Καλημέρα από το Σκούφο. Γεια σου Σκούφε. Του Ρασβάν. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Μια ακόμα γραμμή πριν το διάλειμμα. Και τέλος μην παίρνετε άλλο στην πρώτη φάση. Ναι. Ναι. Καθάρισε λαιμό. Ναι. 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 Τέλεια φιλά, μα υπάρχει συμφωνία με τον ακροατή. Ναι. Τρομερός διάλογος. Όχι. Ακούς. Έλα. Ακούς. Έλα. Ήρθα. Πού είσαι. Εδώ. Εσύ. Έλα. Συλλογιστική. Όχι ρε. Όχι ρε. Φίλε. Έλα καλημέρα. Ο πιο ωραίος διάλογος Χρήστο. Ο πιο ωραίος διάλογος στην τουαλέτα. Επ. Οπ. Έτσι. Αλλά βάλε με και εμένα στην κλήρωση 731. Έχω και πιο αγαπημένο λέει. Το έχω πει βέβαια παλιά. Πώς καταλαβαίνεις τον Έλληνα στο αεροδρόμιο του Λονδίνου ότι είναι μέσα στην τουαλέτα και είναι Έλληνας. πάει να μπει ο Άγγλος και ακούγεται από μέσα «Αδερ!» 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 Σήμερα μιλάς έτσι. Άλλος, πρόσεξε, λίγο ενόχληση, λίγο προσβολή, που με είδε ο άλλος που κατουράω, λίγο τσαντίλα, λίγο να δείξουμε και ότι «Αδερ!» Άλλος ρε, ναι. Λίγο ψαρωτικός. Η προφορά, η βλάχη και ναι. Εννοείται φίλε, το χρωματίζεις, δεν λες, δεν είσαι, συμφωνώ, δεν το κάνεις άψυχα. Αδερ, άλλος. Ναι. Για πες ναι. Λοιπόν, εσύ πρώτα έπαιξε μπάλα. Εγώ και εγώ στη γειτονιά μου εκεί πέρα. Στην πόλη μου, όχι εδώ Θεσσαλονίκη, γιατί εγώ είμαι από την Έδεσα. Έδεσα. Έδεσα, ναι. Από εκεί που είναι πολλοί οι διαιτητές που στηρίζουν. Με τον καταράκτη στα μάτια. Ναι, ναι. Έχει, έχει. Και είχατε, και έδεσα από είχατε. Γιαννιτσάκι από τα χωριά γύρω Σκίδρα. Α, έχει... κάνατε και τέτοιο και τοπικά ντερμπί. Σε παρακαλώ. Κανονικά, ναι. Ναι. Φαντάζομαι χώρος υπήρχε, αλάνα και τα λοιπά. Όχι εκεί στην κατηφόρα στο νοσοκομείο. Έτσι, όχι, όχι, όχι. Μέσα στην πόλη. Μέσα στην πόλη. Είχε άπλες, είχε άπλες, είχε αλάνες. Εννοείται. Και καταρχήν η έδεσα φημίζεται ένα σωρό πάρκα πλατείας έχει. Και ποτάμια. Και πολύ πράσινο. Σαν πόλη. Ναι, ναι, το ξέρω, ξέρω. Έχω πάει αρκετές φορές. Έχω πάει. Ανεργία μπορεί να έχει στο φούλ, αλλά από πάρκα και από πράσινο και από νερό. Δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Να πάνε και οι κότες που λέει. Το ένα παγκάκι ναι. Σίγουρα εστία. Η γωνία του. Βάζαμε και τσιμεντόλιθος, ξέρεις. Και τσιμεντόλιθος. Ο τσιμεντόλιθος είχε ένα συν και ένα πλην. Ένα συν ότι δεν έφευγε με το πρώτο σουτ, γιατί αν βάζαμε μπουφάν ή τσάντα. Χαλούσε και μετά έπρεπε να μετρήσουμε και μέτρα και είναι πιο μεγάλη αυτή η εστία από την άλλη. Ο Τσιμεντόλης λοιπόν είχε το καλό ότι ήταν σταθερός, μεν, αλλά αν έπεφτε κάποιος στον Τσιμεντόλιθο, είχαμε θέμα. Έτσι. Την είχε βαμμένη, που λέμε. Την είχε βαμμένη, φίλε, είχε τέτοιο, δύο αγωνιστές έξω. Ναι, ναι, ναι. Έτσι που λες. Μέχρι που είχα ραγίσει εγώ το χέρι μου μια φορά σε παιχνίδι, ξέρεις. Έτσι. Είχα ραγίσει το καρπό μου. Σούπα, ρε, φίλε. Μιλάμε για τέτοιο φανατισμό. Στον Τσιμεντόλιθο ή γενικά έξω. Όχι, όχι, την είχα, από σου την είχα φάει στο χέρι, δεν ξέρω πώς χτύπησε τέλος πάντων. Ποιος ήταν ο Έντερ της Βραζιλίας. Άκουσα και ένα ελαφρύ κρακ, για να καταλάβεις. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Αυτά είναι. Και κυνηγητό από τη μαμά, ο συνήθως μέχρι το βράδυ μας έψαχνε. Η μάνα η οποία μπορούσε μέσα στο σκοτάδι, σαν να είναι η Wonder Woman, μέσα στο σκοτάδι, να εντοπίσει με όραση, με ακτίνες χ, με λέιζερ,
ποιο ήταν το δικό της παιδί. Καθηλέ, πλάκα κάνεις. Αυτά τα κιάλια που σε βλέπει μέσα στο σκοτάδι, βλέπει. Γιατί δεν φοράς τη ζακέτα, το μπουφάν! Μούσκια μέσα τα κρυώτσι! Μας άρπαζε από το σβέρκο εκεί πέρα. Το χειρότερο ήταν όταν μάνα. Όλοι μάγκες τώρα εκεί και τα λοιπά, ξέρεις τώρα, λίγο αλητή αυτά. Όταν κατέβαινε μάνα να ταΐσει κάποιον ή να του δώσει το γάλα του, ήταν η ίστατη, η ντροπή η μεγαλύτερη. Ήταν, θεωρούνταν αυτός πλέον σημαδεμένος. Κοκκίνιζε. Έλα να πας το αυγό σου, το μελάτο. Το αυγό, το γαλατάκι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε θέλει, ήταν ντροπή. Αποβολή κατευθείαν, 10 αγωνιστικές. Έτσι. Αυτός δεν είναι. Ήθελε να ανοίξει γη να τον καταπιεί. Αυτά. Έτσι μου λες. Λοιπόν, έγινε. Φιλιά. Καλημέρα. Έτσι. Yeah. Πάμε σήμερα να μιλήσουμε για αυτά τα ωραία πραγματάκια. Γιατί βλέπετε τι γίνεται. Τα έσκη. Ακούσατε, περιμένουμε. Αυτά που είπε ο Κούγιας χθες, δεν μπορεί να τα βγάλει από το μυαλό του. Πρέπει να φέρουν άνω κάτω όλο το πρωτάθλημα. Θωμάδες, μελισανίδιδες, τηλέφωνα, αυτά έτσι αλλιώς. Με όλα αυτά που έγιναν. Αυτά που λέμε όλο τον καιρό δηλαδή. Και φωνάζουμε και για τους ξένους διαιτητές, φωνάζουμε και για το ΒΑΡ. Τι να πούμε. Αηδία νιώθει ο κόσμος. Αηδία. Να πω κάτι πριν πάω στο διάλειμμα. Ο Ιβάν, όσο και να θέλετε, δεν θα μπει στη λάσπη μαζί σας. Θα είναι λάθος αν πάει να γίνει εγκληματίας και αυτός. Διότι θα μπει στα δικά σας τα κόλπα και εκεί εύκολα θα μπορέσετε να τον βγάλετε στον τάκο, εύκολα θα μπορέσετε να τον κατηγορήσετε. Ίδιος με εσάς δεν θα γίνει ούτε ο Σαββίδης ούτε ο ΠΑΟΚ. Αυτό θέλετε. Δύο σκοπούς έχουν. Ή το ένα ή το άλλο. Το ένα είναι να τον απογοητεύσουν, να τον τρελάνουν και να πει σηκώνομαι και φεύγω, να λυγίσει, να γονατίσει ο Ιβάν και να πει δεν αντέχω άλλο αυτή τη βρωμιά, δεν αντέχω άλλο αυτό το σύστημα και φεύγω. Ή το δεύτερο που επιδιώκουν, να τον βάλουν σε ένα τρυπάκι εγκληματικής οργάνωσης, σε ένα τρυπάκι των κόλπων, των βρώμικων όπως τα χρησιμοποιούν οι άλλοι, για να πούνε ορίστε, και εσύ τα ίδια κάνεις με εμάς. Ούτε το ένα θα γίνει, ούτε το άλλο, να ξέρετε. Στο τέλος θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, στο τέλος θα κερδίσει το καλό, το έντιμο. Θα ταλαιπωρηθούμε λίγο, αλλά όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή, στο τέλος εμείς θα είμαστε αυτοί που θα είμαστε νικητές. Και το ένα, το πρωτάθλημα το δικό μας, θα αξίζει με 50 δικά σας. Με 50. Πάμε διάλειμμα, υπενθυμίζουμε ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης με πλυντήρια LG. Πρώτο όνομα στις πωλήσεις αυτή την εποχή, εδώ και χρόνια. Και βέβαια αρτοζαχαροπλαστεία Νικολαίδης, καταπληκτικό παγωτό, υπέροχα, υπέροχα γλυκά, φοβερές τούρτες, με ό,τι απεικόνης θέλετε πάνω για τα παιδάκια σας. Τυροπιτοειδή, υπέροχα σφολιάτες, αυτά τα πάντα, όλα καφέδες, ψωμάρες το μεσημέρι. Πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε! Μπουκάραμε, μπουκάραμε, μπουκάραμε στη δεύτερη ώρα. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Όποιος δεν έχει πάει να δοκιμάζει τα κρεατικά στον κορυφαίο προορισμό, στην κορυφαία ταβέρνα στην πόλη, απέναντι το Μασούτι στα Ελευθέρια, σε ένα πλήρως ανακοινισμένο χώρο, χάνει. Όποιος πήγε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξαναπάει, κολλάει. Γι' αυτό και λέγεται Λαδόκολα. Εκπληκτικά κρεατικά, πεντανόστιμα, σε έναν όμορφο χώρο, 705-750 τη Λιβεριά. Και βέβαια δεν ξεχνάτε, χορηγός δεύτερης ώρας, μαζί μας το ΠΑΟΚ Ότο. Ασφαλίζετε το αυτοκίνητό σας, ασφαλίζετε τη μοτοσυκλέτα σας. Εκεί, σε έγκυρους ανθρώπους που ξέρετε ότι σε περίπτωση που γίνει η στραβή θα είναι δίπλα σας. Η υποστήριξη Insurance Brokers, η συνεργασία με τον επίσημο ΠΑΟΚ, έφτιαξαν αυτό το προϊόν. Ενημερωθείτε στο 211-93 και 5 πεντάρια, 211-93 και 5 τάλιρα. Παίρνετε τηλέφωνο και εκεί ενημερώνεστε για τα διάφορα πακέτα που είναι προσαρμοσμένα επάνω σας σε εξαιρετικές τιμές για την εποχή. Και βέβαια μπαίνετε και στο paokoto.gr για να δείτε τι και πώς. Σήμερα συζητάμε, γυρίσαμε λίγο πίσω στον χρόνο για τις πρώτες μας εμπειρίες ποδοσφαιρικές στην αλάνα της γειτονιάς που παίξαμε, τι και πώς. Αναφερόμαστε φυσικά και σε αυτά που εχθές βγήκαν προς τα έξω από τον Κούγια μετά την τραγική διατησία του Λάμπρου στην Ξάνθη και πόσο αυτά εμέσως πριν σαφών επηρεάζουν και τον ΠΑΟΚ, αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να ασχοληθούμε. Και βέβαια, ανοίγουμε γραμμές να μιλήσετε εσείς, κληρώνουμε μια σακούλα κρέατα, τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα από το Κροπολείο Άγγελος στη Νεάπολη, εκλεκτά και κοντονοστιμιές και κρεατικά. Σε λίγο θα έχουμε και εκλεκτή παρέα στο στούντιο, περιμένω να έρθει ένας άνθρωπος που τον αγαπώ ιδιαίτερα και πιθανόν να τον ξέρετε και εσείς από τους συντριβανίσιους, τους παλιούς, τον κύριο Σίμω τον Οφλίδη, κάποια στιγμή. Θα μας βρει και θα έρθει να μας πει διάφορα. Ήτανε μέσα στους ανθρώπους που ήτανε με το Βανάκι στη Λευκορωσία. Δεν έχουν αφήσει
προορισμό ευρωπαϊκό. Παρότι δεν είναι στην πρώτη τους νιώτη. Μια παρέα θα μας τα πει ο ίδιος. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Γεια σου Κωστή. Γεια σου ρε φίλε. Είσαι ο. Ο Βασίλης. Γεια σου ρε Βασίλη. Γεια σου ρε Βασίλη. Από Μηχανιώνα. Μηχανιώνα. Εκεί φίλε στη Μηχανιώνα. Τα παιδιά ιδιαίτερη αγάπη. Όλο το σύνδεσμο. Όλο. Με το μεγαλύτερο. Προσδίφεται. Έτσι. Με ένα από τα μεγαλύτερα πανό της Ευρώπης. Έτσι. Και τον ανιψιό, τον ξάδερφό μου εκεί, το... τον Γιάννη, τον Κώστα. Στο σύνδεσμο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να σου πω την ιστορία της Μηχανιώνας. Είχαμε ένα γήπεδο, είχαμε μια αλάνα που λέει ο λόγος. Εκεί που είναι τώρα το κέντρο υγείας ήταν ένα ρέμα. Μάλιστα. Μπαζώθηκε. Προτού μπαζωθεί, εκεί μάθαμε μπάλα. Ναι. Εκεί είμαστε μπάλα 800 φέτος, δηλαδή εμάς παλιά στην Καλαμαριά. Ο Ξακουστός, δεν άκουσα γιατί... Ο Ξακουστός, ο Βασίλης ο Ξακουστός, που έπαιζε μπάλα στην Καλαμαριά, εκεί έμαθε ποδόσφαιρο, σε αυτό το ρέμα. Μάλιστα. Και μετά όταν μεγαλώσαμε, παίζαμε στην πλατεία της Μηχανιώνας, δεν είχε τίποτα, είχε μόνο Πεύκα και κάθε μέρα μεσημέρι όταν χαμός εκεί. Αυτό είναι. Γρήγορα, γρήγορα τα μαθήματα, διάβασμα, έτσι. Τι και διάβασμα, μετά... διάβασμα, το διάβασμα. Εντάξει, λέμε τώρα. Είχαμε μια μπάλα που θες τότε που βγάζαμε τη σαπέρα, την πουσκόναμε, την κολούσαμε, την ξαναράβαμε, την ξαναράβαμε. Χίλιες φορές. Βγαίνανε τα οκτάγωνα, έβγαιναν λες και ήταν από αυτοκόλλητο. Και έπρεπε να ραφτεί. Ναι. Συζόταν τέλος πάντων ωραία χρόνια. Εντάξει. Το πώς είσαι γεννηθείς. Το 52. Α, είσαι πιο μεγάλος. 52. Στα 67 μπήκα. Μου ρίχνεις μια εικοσάρα στο κεφάλι. Δεν αργέσαι. Όπως κάνει το καθένας. Ακούγεσαι για πιο νέος. Ακούγεσαι για πιο νέος. Ζωή Νάκης. Τα χρόνια δεν έχουν σημασία. Εννοείται φίλε. Αρκεί πώς αισθάνεται το καθένας. Εννοείται. Ξέρω ανθρώπους που είναι 20 χρονών και νιώθουν γερασμένοι. Και ξέρω ανθρώπους που είναι 70 και έχουν τόσο νιάτο μέσα τους και τόσο φλόγα. Οπωσδήποτε. Έχω κάνει εγχείρηση 5 bypass. 5 bypass. 5 bypass. Φίλε ρόμποκο. Και δουλεύω και δουλεύω κιόλας. Μπράβο, να είσαι υγιής, να είσαι γερός, να χαίρεσαι αυτούς που αγαπάς. Μα δεν μασάμε τίποτα. Δεν μασάς. Όπως αισθάνεται ο καθένας. Μπράβο. Γι' αυτό ξέρεις γιατί λέγεται bypass. Επειδή, έχει έρθει ο Χάρος και του έχει πει bye bye, άστο, άλλη φορά φίλε, φύγε, όπως είσαι, μεταβολή, αργό ακόμα. Πάλι με το τηλεφορείο, bye bye, λέει. Έτσι είναι, με το τηλεφορείο, φίλε, σάγε αυτό που πήρε με τις ανίδες. Το τηλεφορείο της Ντόρτμουντ. Ναι, βάλε σου παρακαλώ στην κλήρωση εκεί. Μιχάλη, να ακούς. Ναι. 856, 685. 680. Βασίλης. Και πάμε. Ναι, Βασίλης. Έγινε Βασίλη. Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά, φίλε μου. Και την οικογένεια είναι καλά και όλα τα πάντα. Εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Με τα παιδιά της Μηχανιώνας έχουμε ιδιαίτερο δέσιμο. Το έχω πει πολλές φορές. Στην ΑΕΚ νόμισαν ότι επειδή θα κάθεται τώρα, ας πούμε, επειδή θα κάτσει ο ποπός του Λαμπρόπουλου, ξέρω εγώ, ή του Γαλανόπουλου εκεί που καθόταν του Γκέτσε ή του Σούρλε. Ή του Λεβαντόφσκι, θα μάθει μπάλα τώρα, ξέρω, θα τη βρίσκει την μπάλα. Ή ο Μπάρκας, επειδή καθόταν εκεί που καθόταν ο τερματοφύλακας Ντόρτμουντ, θα μάθει, θα ξέρει να πιάνει την μπάλα. Πάρα πολύ ωραίο σκεπτικό. Και το αναδείξαν κιόλας, ρε παιδιά, δείτε επικοινωνιακά τα κόλπα τους. Σκεφτείτε να πήγαινε ο Σαββίδης, γιατί λένε ότι είναι πανίσχυρος οικονομικά ο Μελισανίδης, έτσι δεν είναι. Σκεφτείτε να πήγαινε ο Σαββίδης και να έπαιρνε το μεταχειρισμένο πούλμαν, ξέρω εγώ, της Ροστόφ. Της Ζενίτ. Σκεφτείτε τι είχαν να γράψουν και τι είχαν να πούν. Τώρα όχι μόνο το ψιλοκουκούλωσαν, το ανέδειξαν κιόλας. Παίρνουμε το πούλμαν της Ντόρτμουντ, το οποίο είχε δεχτεί και τρομοκρατική επίθεση, το οποίο είναι και πόσων ετών. Αντί να το πάνε στην μάντρα οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ, το πούλησαν κιόλας. Αν το πούλησαν κιόλας. Μάλιστα. Τι να πεις. Τι να πεις. Έλα, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ποιος? Αυτός! 1-0 μόνο. Χαμηλό σκορ. Το ξέρω. Χαμηλό. Βαγγέλης από Κατερίνη. Βαγγελάκι μου. Πού έπαιξες μπάλα εσύ, πού? Εγώ έπαιζα στις Αλάνες εδώ πέρα, εκεί που τώρα είναι πολυκατοικίες βέβαια. Ναι. Αλλά αυτό που ήθελα να σου πω είναι, εμείς δεν είχαμε χρόνο ποτέ θα λήξει το παιχνίδι.
Δεν υπήρχε, ρε. Λέγαμε, υπήρχε. Κοίταξε, υπήρχε. Όσοι κουραζόντουσαν, φεύγανε. Θα σου πω. Ξαφνικά μπορεί να έπαιζαν άλλοι με 10 ή αυτό, ή αυτό, ή λέγαμε στα 10, παιδιά. Ή στα 20. Ναι, στα 10. Δηλαδή, δεν είχαμε χρόνο. Το πηγαίναμε με το σκορ ή παίζαμε πολλά μικρά ματσάκια. Έτσι. Ναι, ναι. Λέγαμε πότε, στα πόσα λίγη. Στα 10, στα 15, στα 20, ανάλογα με την. Έτσι. Έτσι. Ναι, ναι, μπορεί να ανοίχτωνε κιόλα να μας ψάχνανε. Όχι, ρε, όχι μπορεί να ανοίχτωνε. Από ένα σημείο και μετά μαντεύαμε που είναι η μπάλα. Δεν φαινόταν κιόλα. Είχε και αυτό το γκρι, το μπεζ γκρι, αυτό το χρώμα κτλ. Μα δεν βλεπόταν η μπάλα. Εγώ, καθότι έπαιζα τερματοφύλακα πάντα, καθόμουν ω και τελευταίο. Πού η κούρασή μου. Και έφαγα παλιά. Μπαλιά με αυτή την μπάλα που είπες πιο μπροστά, βρεγμένη στην πάπα. Τα είδα όλα, μάτω σε μύτη, τα μάτια άμαν έκαναν να ανοίξουν. Μαστίγιο, πέτρα. Φίλε, μαστίγιο. Πέτρα, πέτρα σου λέω. Να, τώρα έβαλε πέτρα. Ο Βασίλης ο Βροχή έβαλε τις μπάλες, βάλτε στον τοίχο αδερφέ, βάλτε στον τοίχο. Τι να πω, ωραία χρόνια αδερφέ, ξέρεις τι με στεναχωρεί τώρα. Πολύ με τους υπολογιστές τα παιδιά. Πολύ ναι, εντάξει, ναι. Καλό είναι και το PlayStation. Καλό, βλέπω καλό και είναι το δικό μου το μεγάλο. Και το Pro και τα tablet, ωραία όλα αυτά. Αλλά βγες λίγο έξω, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα δεν ματώσεις λίγο τα πόδια σου. Άμα δεν τζαρτζαριστείς με τον άλλον. Άμα, δηλαδή, όλο αυτό και υπήρχε και κώδικα τιμής, έτσι. Δηλαδή, μπορεί μέσα να ρίχνουμε κλωτσιές ώρα στον άλλον, φεύγαμε αγκαλιασμένοι όλοι μαζί. Την, ναι, την άσχετα τα γόνατα πώς ήταν, έτσι. Άλλο, άλλο. Και κάναμε να συνέλθουν κανένα 2-3 μέρες. Άλλο. Μεγάλα ντέρμπι με άλλες γειτονιές. Δηλαδή, άνω κάτω Τούμπα. Ναι, πέρα δόθε γειτονιά. Πάγαμε και ρίξαμε, Κώστα. 100%. Αλλά όλα αυτά, φίλε... πολύ. Άλλη περιοχή, άστα να πάνε, ναι, ναι. Πολύ ξύλο. Αλλά με πολλή αγνότητα μέσα, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Πολύ αγνότητα. Αφού βρισκόμασταν μετά έξω σε παρκάκια, γειτονιές, άλλες πλατείες και μιλούσαμε, άλλο, τρώγαμε άλλο. Το παγωτό μας. Άλλο, άλλο. Αλλά εκείνη την ώρα της μάχης, φίλε, όσοι μάλιστα κοιτούσαμε να φοράμε από ένα σημείο και όμοιες μπλούζες. Είχαμε εμείς τις μαύρες, είχαν οι άλλοι τις άσπρες. Εμείς άσπρες φορούσαμε γιατί αυτά φορούσαμε έτσι κι αλλιώς. Άσπρες έκραζαν, έκραζαν οι μανάδες. Εγώ ήθελα να φορώ άσπρη κάλτσα ποδοσφαιρική. Έκραζε η μάνα μου γιατί τη γύριζα πίσω. Η κάλτσα ήταν από το χώμα, από τη λάσπη. Γιατί δεν μπορείς να βάλεις άλλη κάλτσα, άλλο χρώμα. Δεν βγαίνει το άσπρο. Το μόνιμο το πρόβλημα. Ναι, ναι. Εντάξει. Και άμα δεις πώς γυρνούσαμε πίσω, σαν γουρούνια γυρνούσαμε. Άστο, φίλε. Κατευθείαν όπως είσαι στο μπάνιο, μέσα με στην πανιέρα με τα ρούχα. Τι, όπως... τι θα πει, τι, με τις κλωτσιές. Δεν πάθαμε τίποτα, αδερφέ, όμως. Δεν πάθαμε, ναι, τίποτα. Πίναμε λάστιχο. Ναι. Πρέπει να έχουμε πιει τόσο κολοβακτηρίδιο από το λάστιχο στις οικοδομές. Δεν πάθαμε, ναι, ποτέ, ναι, τίποτα, ναι, φίλε. Τίποτα. Τίποτα. Τι καρφιά πατούσαμε γιατί δεν πατούσαν οικοδομές. Άστο. Άστο. Και έτσι, ρε Κωστή, χάρηκα για αυτή τη συζήτηση γιατί με θύμισες παλιά. Έτσι θα και κάνουμε. Και βάλαμε και 650 λεβέντι μου μπεμβέ που λες εσύ. 650. Έγινε. Έγινε μπεμβέ. Να είσαι καλά. Γεια καλή συνέχεια να γεια σου, Βαγγέλη. Γεια σου, Βαγγέλη. Ναι, ναι, ναι. Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια, γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Έτσι, όποτε δεν έχουμε αγωνιστική δράση, το ξέρετε οι παλιοί ακροατές, καινούργοι που έρχονται στην παρέα μας το μαθαίνουν, λίγο αποσυμπιεζόμαστε, να γυρίζουμε λίγο πίσω. Είναι όμορφο να κάνουμε ταξίδια. Εκπομπές τώρα τις λένε vintage. Παλιά τις λέγαμε ρετρό. Μας αρέσει. Έλα, καλημέρα! Καλημέρα, μέρα, μέρα, μέρα. Καλό στο παιδί, 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 παιδί. Ο μικρός να βάλει ένα λαχνό, λαχνό, λαχνό. Ο πρόεδρος κοινότητας, νότας, νότας. Δεν υπάρχει. Έλα, κατηγορία μου. Έλα, 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 έλα. Λοιπόν, για πες. Εμείς πηγαίναμε και παίζαμε, ναι, δίπλα στο νησιοπλοϊκό εκεί που έχει το πάρκινγκ. Κάτω παραλία. Στο παρκάκι. Κάτω παραλία. Αφού στο... Καλλιδοπούλου Δελφών εκεί που να πας να παίξεις. Α, ρε, έχει, ρε, βεβαίως. Είχε και εκεί, εκεί που είναι τώρα το Μέγαρο απέναντι, είχε παιδική χαρά με γκαζόν. Στο Φωκά οι μπασκέτες. Μπράβο, και στο Φωκά. Απέναντι από το Κυρούλου και Μεθοδίου. Την εκκλησία. Μπράβο, εκεί, ναι, από κάτω. Του Κυρίλου και Μεθοδίου έπρεπε να κάνεις, σε γινόμασταν σαν το Ζιζού από τα πολλά δέντρα, πηγαίναμε γύρω γύρω πάνω κάτω, δεν μπορείς να παίξεις εκεί μπάλα. Άστο. Πηγαίναμε στο νησιοπλοϊκό εκεί. Εκεί ήταν μία, ένα γήπεδο, ένα άλλο ήταν εκεί που είναι τώρα οι καφετέρειες απέναντι από το Μέγαρο και εκεί είχε παιδική χαρά με γκαζόν, αλλά είχε μικρά κρυμμένα μπεκ μέσα στο χορτάρι. Που όλοι μας, αυτό ήταν όλοι το, μας... το πρόβλημά μας ήταν τα μπέκ, τα μπέκ, φίλε. Τρώγαμε κάτι κλωτσίδια από τα μπέκ. Έτσι. Δεν μπορείς να φανταστείς. Ήταν ο πιο σκληρός αμυντικός, φίλε. Ο Βρετανός μπέκ. Χειρότερο από τον Καλιτζάκη. Τον Καλιτζάκη, ρε. Κωστή, να σου πω, είχε και εκεί που είχε ο Μπάνε, που είχε κάνει την καφετέρια, είχε εκεί πέρα που έχει τώρα μπασκέτες, ήταν παλιά ξερό. Ναι. Αλλά επειδή είχε τόσα πολλά παιδιά εκεί περιοχή, ναι,
Εμείς ήμασταν πιτσιρικάδες, επειδή είμαστε ίδια ηλικία, πού να μας αφήσουν να παίξουν. Ήτανε βέβαια, ήτανε... υπήρχε bullying, τώρα το λένε bullying, τότε έλεγε ο πιο μεγάλος, ο νόμος του μεγάλου. Λένε... Έτσι, ακόμα κι αν ήμασταν εμείς πρώτα εκεί, αν ερχόντουσαν οι μεγάλοι, ξέραμε ότι θα πάμε σε μια γωνίτσα, θα πάμε πιο πέρα. Αυτό ήταν νόμος, άγραφη νόμη. Άγραφη, έτσι. Και μετά μεγαλώσαμε εμείς και ήμασταν εμείς που παίζαμε και περιμέναμε πότε θα έρθει η σειρά μας να μεγαλώσουμε. Αυτά εντάξει. Έτσι είναι. Και φυσικά το μυστικό ποιο ήτανε. Ευτυχώς δεν πιστεύω να ακούει τώρα αυτός. Ναι. Γυρνούσα στην οικοδομή και είχε στην είσοδο που περίμενε στο σανσέρ δίπλα είχε τα ρολόγια του νερού. Ναι. Φιλαράκι, τάπλαινες, όλα. Όλα. Μέχρι παπούτσι. Όλα, και όλα. Και λέω τώρα έχω τρεις γιους όπως ξέρεις. Όλα. Τώρα έβαζα τα παπούτσια όπως ήτανε. Δερμάτινο ποδοσφαιρικό. Όλα, όλα. Δέρμα όμως, όχι δέρμα, φίλε, όχι δέρμα. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Τίποτα, φίλε. Τίποτα. Με ένα παπούτσι βγάζαμε μία πενταετία. Μία πενταετία. Ναι, βγάζαμε. Ρε φίλε. Μέχρι που, δέχω, μέχρι που το. Τα Σκόπια που πηγαίναμε και τα παίρναμε τζάμπα να πούμε. Εγώ είχα φέρει παπούτσι, φίλε, από Γερμανία. Όταν γυρίσαμε τη Γερμανία, είχα φέρει Adidas, το οποίο όμως είχε τάπα, φίλε. Κανονικά εκεί δεν υπήρχε ξερό. Πού να περπατήσεις με την τάπα στο ξερό εδώ. Φίλε, πρίκα. Έχω και παπούτσι Adidas Uwe Zeller με τάπα. Πάμε μια βόλτα. Θα σου πω, φέρνει το φιλαράκι μου ο Στέργιος, είναι και ταξιτζής. Ναι. Πολύ καλός μου φίλος, μακάρι να ακούει. Ο παππούς του και η γιαγιά του ήταν στη Γερμανία. Μετανάστες. Τα παιδιά τους ήταν εδώ, ρε παιδί μου, παντρεμένα. Το βίσμα, το βίσμα. Και συνέχεια τους έφερναν δώρα. Τι να σου φέρω. Το πρώτο δώρο που του έφερε ήταν χάρακας που είχε πάνω κομπιούτερ. Φίλε, έβγαλε την πιο ωραία γκόμενα του σχολείου. Δεν το συζητάω. Ταξίδι στον χρόνο. Λοιπόν, το δεύτερο δώρο που λες... με κομπιούτερ, φίλε. Υπερπαραγωγή. Δηλαδή, κοιτάζαμε ένα τέταρτο τώρα, έτσι. Καλά, φίλε, συγκλονιστικό, έτσι. Τώρα τι να λέμε. Άσε τώρα. Θέλαμε κάθε ώρα να είναι γεωμετρία, να βλέπουμε το χάρακα. Απίστευτο. Στο καπάκι του φέρνει, φίλε, ο παππούς, αφού το φώναζα και εγώ παππού μετά. Ναι. Μπάλα τάγκο. Τάγκο. Τάγκο Adidas. Θυμάστε τώρα, έτσι. Τάγκο Adidas. Η άσπρη με το μαύρο το πλαίσιο. Είναι πάντα με κλάματα. Εντάξει. Ναι, Μουντιάλ 1978. Μουντιάλ. Από εκεί, η τάγκο. Τώρα καρφώνεσαι, δεν χρειάζεται. Τι καρφώνομαι, αφού τα έχω πει, ρε. Το πρώτο που είδα, θυμάμαι αμυδρά τον τελικό με Μάριο Κέμπες. Το 78 ήμουν 7 χρονών, θυμάμαι, μόλις θυμάμαι να συγκεντρώνονται όλοι πάνω από μια ασπρόμαυρη τηλεόραση και να βλέπουν ένα μαλλιά. Γι' αυτό από εκεί έγινε Αργεντινή, ας πούμε, στα Μουντιάλ. Μεγάλες στιγμές, αδερφέ. Γι' αυτό έχεις ήθος, φίλε. Ήθος, βαθύτατο. Αγόρι μου, με συγκίνησες. Εγώ να δεις, τώρα πίνασα, θα πάω να ξαναφάω. Τέλεια, τάγκο Adidas. Η κουβέντα για την μπάλα τάγκο ανοίγει την όρεξη. Έτσι. Ναι ρε φίλε. Και βέβαια οι διάφορες, πω, ότι... οι διάφορες απομιμήσεις, Adibas, Adidas, Adipas, τα διάφορα εδώ που... Άστα, φίλε. Ζήτα Ελλάς, τα άλλα σαν κουτάλες, τα Εμπριμέ, τα Μινέρβα, αυτά και τα λοιπά, Λυσίδα. Ό,τι είχε ο καθένας, φίλε. Ό,τι είχε ο καθένας. Φιλαράκι, θα σου πω κάτι. Τα παιδιά μας ούτε το 1/10 δεν χαίρονται από αυτά που χαρήκαμε εμείς, δυστυχώς. Δεν ξέρουν να μιλήσουν, να παίξουν. Δεν φταίνε όμως. Δεν φταίνε, φίλε, τα παιδιά. Δεν φταίνε τα παιδιά. Τα βρήκαν έτσι. Όταν εγώ πιστεύω ότι φταίμε εμείς και η κοινωνία, έτσι πως έχει γίνει. Όλο. Τι να σου πω. Έχεις χρόνο να πάρεις το παιδί σου να κατέβεις στην Αλάνα. Και αν κατέβεις στην Αλάνα, αν έχει Αλάνα στη γειτονιά σου. Παίρνεις τη βλακιά το smartphone και βλέπεις το Facebook. Ακριβώς. Ακριβώς. Κατάλαβες. Άμα δεις πώς πάνε τα χέρια τους στην κονσόλα, στο Pro Evolution και στο FIFA, ροδάνι πάει το χέρι. Έτσι. Αλλά άμα κατεβείς κάτω, να φάει και την κλωτσιά, ακόμα και να τσακωθεί, ρε φίλε, είναι αυτό μέσα, σαν παιδί, να βγει έξω να το ζήσει αυτό το πράγμα. Έτσι. Τι να πεις. Εντάξει. Ο μεγάλος είναι έκτη δημοτικού. Ναι. Έρχεται προχθές, τσιγοντάριο μεσαίος. Που είναι τρίτη, μου λέει μπαμπά θέλω να μιλήσουμε. Πρόγαμε. Κατάλαβες. Λέει έχω πρόβλημα. Λέω τι πρόβλημα, δέχομαι bullying. Τον κοιτάζω, λέω τι bullying δεν έχεις, 2 μέτρα είσαι. Να μου λέει όλοι στην έκτη στο σχολείο, είναι 2 σχολεία μαζί, παίζουν λέει το, πώς το λένε αυτή η βλακία, το παιχνίδι, το ηλεκτρονικό.
Αυτό με τα σπαθιά και με τα... Game of Thrones. Για το διαδεκτικό. Όχι το... Με δολοφόνο. Έλα μωρέ, το ξέρω. Τέλος αυτό πάντων. Που μπαίνουν μέσα από οποιοδήποτε κονσόλα και παίρνουν όλοι μαζί διαδικτυακά. Ναι. Μια βλακία και τι, bullying, είναι, το bullying, πού είναι το bullying. Ναι, το bullying είναι ρε φίλε, εγώ λέει και... είμαι ο μόνος που δεν έχω και μου τη λένε. Λέω δεν πειράζει αγόρι μου. Δεν λέγεται bullying αυτό πες. Άλλο είναι το bullying. Έλα σπάντα, τι να πεις φίλε, να σου πω κάτι. Όταν όλα τα παιδιά έχουν κάτι και το δικό σου δεν έχει, τι θα κάνεις, θα το παίξεις εσύ ο ήρωας. Έτσι, δηλαδή συμπαρασύρει και το ένα παιδί το άλλο, είναι ξεκάθαρο. Κατάλαβες. Λοιπόν, Fortnite. Fortnite, άρα το, τι κονσόλα έχω ρε, ρε που την έχει τόση. Fortnite, όχι κονσόλα, όχι κονσόλα, Φραγκαντώνης ήρθε. Ο Φραγκαντώνης, ο Κολομπάμπουε. Κολομπάμπουε, Κολομπάμπουε το στείλε, Κολομπάμπουε, μήνυμα. Σε φιλώ, σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Άντε ρε, να σε καλά, να σε καλά. Άλλη μια γραμμή πριν το διάλειμμα, καλημέρα σας. Ναι. Έλα. Καλώς έλα, το παιδί, ρε. Καλώς το παιδί. Έλα, θα ξεχάσουμε και αυτά που θέλαμε να πούμε. Γι' αυτό ρε, για να βρεις φρέσκα, καινούρια. Κόλπο είναι, λοιπόν, ο παπάς. Αυτό το βγάλανε, γιατί συνήθως κάνανε έτσι το ένα μπουλί. Πειράζει το μπουλί, το βγάλανε μπουλί. Για πες εσύ, έλα, εσύ πού. Τι τηλεφωνία ρε φίλε. Έλα. Εσύ πού λέω πρώτο έπαιξες. Έλα! Το χάσαμε, το χάσαμε. Διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Θα έχω και εκλεκτή παρέα στο στούντιο. Τον κύριο Σίμω, κύριος με κεφαλαίο Κάπα, για τον αγαπώ πάρα πολύ. Εδώ να ακούστε φωνή ΠΑΟΚ. Παλιά και παντοτινή, έτσι. Με φλόγα στα μάτια. Τον Μπιζίν ΠΑΟΚ με όλη του την έννοια. Πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε! Λοιπόν, έχω πει, όταν έρχεστε και περνάτε απ' έξω, να μπαίνετε και μέσα. Να έρχεστε. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή. Δεν είναι σχήμα λόγου. Ελάτε. Όπως σε μια οικογένεια δεν κλείνεις την πόρτα να αφήσεις απ' έξω αυτούς που αγαπάς και είναι μόνιμα ανοιχτή η πόρτα και η αγκαλιά μας, έτσι το νοούμε. Από το πιο μικρό που έχει έρθει στην εκπομπή, που ήταν τα 40 ημερών διδυμάκια του Κώστα του διδυμοπατέρα, που τα έφερε 40 και τα έφερε στην εκπομπή, και ακούστηκε το πρώτο του κλάμα στον αέρα πριν λίγα χρόνια. Μέχρι και άνθρωποι που δεν είναι, ας πούμε, στην πρώτη νιώτη, λέω εγώ, αν και αυτό είναι μόνο στην ταυτότητα και ηλικιακά, και έρχονται και πετάει το βλέμμα τους φλόγες. Το έχω πει πολλές φορές. Παίρνουμε από αυτούς που είναι συντριβανίσιοι, παίρνουμε από αυτούς, τους ακούμε με πολύ σεβασμό και με πολύ αγάπη, γιατί ζήσαν πράγματα πριν καν αποφασίσουν οι γονείς μας να μας φέρουν σε αυτόν τον κόσμο. Ένας από αυτούς που πολύ σπάνια βγαίνει και στο τηλέφωνο, που πολύ σπάνια βγαίνει, είναι ο συντριβανίσιος, ο κύριος Σίμος Οφλίδης. Συγγραφέας θεατρικών βιβλίων, πάρα πολλά πράγματα, πολύ αγαπημένος πάρα πολλά χρόνια, σας ξέρω και σας αγαπώ ιδιαίτερα, και για ένα λόγο παραπάνω, επειδή έχετε οργώσει για τον ΠΑΟΚ, δεν θα πω με τον ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ έχετε οργώσει την Ευρώπη. Σας καλωσορίζω στο στούντιο. Και εγώ σας καλωσορίζω και ευχαριστώ, Κωστή, που μου δίνει τη δυνατότητα να πω 5 κουβέντες. Πρώτα να ευχαριστήσω τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ να τον ευχαριστήσω γιατί μου έκανε τη ζωή μου να έχει πολλαπλά ενδιαφέροντα. Ακόμα και στη γραφή, ο ΠΑΟΚ κυριαρχεί. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι τρόπος ζωής για μένα και για την οικογένειά μου. Έτσι. Μου φέρατε και ένα υπέροχο βιβλίο που το γράψετε μαζί με τη σύζυγό σας. Ρετούς, το τρυφερό χάδι του ψέματος. Αυτό λοιπόν, είναι... Πόσο ωραίο να σε ένα ζευγάρι, πέρα από τις άλλες κοινές βιωματικές παραστάσεις, να υπάρχει και συγγραφικό έργο. Γράφετε και οι δύο. Γράφουμε μαζί από το 1989. Βασικά ξεκινήσαμε από το θέατρο και συνεχίζουμε πια με διήγημα και μυθιστόρημα. Αυτό είναι μυθιστόρημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την αφιέρωση. Υπέροχη αφιέρωση. Στο φίλο μου Κωστή, εις οσμήν ευωδίας πνευματικής. Σίμος 2018. Τι να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο αυτός που βλέπεις στο εξώφυλλο είναι υπαρκτό πρόσωπο. Είναι υπαρκτό πρόσωπο. Η φωτογραφία είναι του 1952. Είναι ο Παναγιώτης ο Σαμαράς, σήμερα 89 ετών. Εν ζωή μεν, αλλά άστα να πάνε. Με προβλήματα. Τεράστια δράνεια κλπ. Ο γιος του, ο Δημήτρης Σαμαράς, είναι ο παλιός θερματοφύλακας στο πόλο του ΠΑΟΚ και σημερινός προπονητής στα μικρά του ΠΑΟΚ στο πόλο.
στο Πόλο. Είπαμε όλη η οικογένεια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξέρεις για το γιο μου. Ο γιος σας πέρσι είπα. Ναι, ο γιος μου πέρσι τερμάτισε. Μαραθώνει στο Σινικό τείχος με σημαία ΠΑΟΚ. Και τερμάτισε με τη σημαία του ΠΑΟΚ και τον πήραν όλα τα διεθνή πρακτορία για αυτή την επιτυχία. Το είχαμε βάλει και εμείς στο site, δηλαδή τι πνευμόνη πρέπει να έχεις. Επάνω στο Σινικό τείχος, έτσι. 5.100 είναι τα σκαλοπάτια ανέβα κατέβα στα 42 χιλιόμετρα. Και 42 χιλιόμετρα και 5.000 σκαλοπάτια. Ο πρώτος έκανε 5 ώρες. Αρκεί να σκεφτείς. Εγώ θα έκανα 5 μερών νύχτα, όχι 5 ώρες. Ο πρώτος, όχι ο γιος μου παραπάνω. Σημασία έχει που πήγε εκεί. Βεβαίως. Τίμησε τα χρώματα τα ελληνικά, τα χρώματα του ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Έτσι, βεβαίως. Αυτά είναι συνυφασμένα. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να μου πείτε πόσο χρόνο πήρε για να γράψει αυτό το βιβλίο μαζί με τη σύζυγο. 9 χρόνια. 9 χρόνια. Δεν μας βιάζει τίποτα. Αυτό είναι το ωραίο. Αυτό. Το να γράφεις με τον σύντροφό σου μαζί είναι και αυτός ένας τρόπος ζωής. Τώρα είμαστε 50 χρόνια μαζί. Τι να μου πεις σαν γυναίκα και τι να της πω σαν άντρας. Βρήκαμε λοιπόν έναν τρόπο να εκφράζετε. Έναν άλλο τρόπο να είμαστε πάλι ερωτευμένοι. Τι ωραίο. Πάρα πολύ όμορφο που λέτε. Ακούτε τα νέα ζευγάρια. Ακούτε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Διάφοροι τρόποι για να κρατάς ζωντανό αυτό που είναι μια φλόγα που πάντα στην αρχή καίει και τα ψοπεδώνει όλα και μετά. Τέλος πάντων. Όχι ότι δεν πέρασε η σχέση μας τα 50 χρόνια από χιλιάδες κύματα. Όλα, όλα τα ζευγάρια. Αλλά όλα. Όταν υπάρχει πίστη και θέληση, όλα ξεπερνιούνται και το φινάλι είναι πάντα καλό όταν είσαι μαζί. Αυτό. Όσοι να μην είσαι μόνος, τη μοναξιά είναι που δεν πέρασε. Όσοι αντέχουν να φτάσουν στο τέρμα και μπορούν να κρατάνε οι άντρες εμείς ένα γυναικείο χέρι, φτάνει και περισσεύει. Μεγάλη υπόθεση. Συγγραφικός είστε και στο λόγο σας. Λοιπόν, Ρετούς, λέγεται το βιβλίο, το τρυφερό χάδι του ψέματος. Λένα Καλαϊτζίδη Οφλίδη, Σίμος Οφλίδης. Κύριε Σίμο, θέλω να μου πείτε πού έχετε πάει, πού έχετε πάει, φτάσει. Έχω φτάσει σε πολλά μέρη. Θα μιλήσω όμως για 2-3 που μου έχουν μείνει. Και συνήθως δεν επιλέγετε τα εύκολα. Δηλαδή. Πρώτα να διορθώσω το βανάκι που από αγάπη το αναφέρεις. Είναι μια πολύ παλιά ιστορία. Τώρα πηγαίνουμε πια, έχουμε μείνει μόνο 2 και ουσιαστικά εγώ κάνω μόνο ένα ταξίδι το χρόνο. Γιατί είναι και το οικονομικό κοστί. Ο φίλος μου ο Αλέξης πηγαίνει, δεν χάνει παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Αυτή τη φορά διάλεξα να πάω στο Μίνσκ γιατί αυτό θεώρησα ότι το έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ. Στο Λονδίνο θα γίνει της τρελής. Θα πάνε οι πάντες. Στη Βουδαπέστη ελπίζω πάλι. Πολύ ωραία αντιμετώπιση. Εκεί με έχει ανάγκη, εκεί θα είναι λίγο σκληρό. Μα εκεί με χρειάζεται. Εκεί με χρειάζεται. Και θα ήθελα ξεκινώντας να παρακαλέσω τους δυο αρχηγούς μας, τον Πέλκα και τον Βιερίνια, όταν που δίνουν και την ψυχή τους και ξέρω πως αγαπάνε την ομάδα, όταν τελειώνει το παιχνίδι, τους παρακαλώ, τους εκλυπαρώ. Όχι εκείνο το τυπικό χειροκρότημα από το κέντρο του γηπέδου. Ελάτε προς λίγο, την. Πάντε βρε παιδιά απέναντι. Όχι για μας από τη Θεσσαλονίκη. Μη σας χαιρόμαστε. Έρχονται από τη Γερμανία. Μου ήρθε από τη Ζυρίχη, από την Αυστραλία ο άλλος. Επάνε κοντά βρε ψυχούλα μου λίγο να τον. Λίγο πιο κοντά. Να το νιώσει ότι πραγματικά. Θυμάμαι σε ένα παιχνίδι στο Ισραήλ που ήμασταν μόνο 30 άνθρωποι. Μόνο 30. Όχι 31, 30. Μετρημένη. Και όταν τέλειωσε το μάτς το ψυχρό χειροκρότημα. Και ποιος μόνον ήρθε. Και τον έχω στην καρδιά μου. Και από τότε στο γήπεδο με αυτόν ούτε φανέλα πηγαίνω. Χακόμπο. Ω, τρελό. Ψυχούλα. Ψυχούλα. Θα μου πεις. Ακόμα μιλάει για τον Πάο. Ακόμα αυτός. Ακόμα μα το έδειξε. Ήρθε σαν κάγκελα. Και τι έκανε. Μας έδωσε χειραψία έναν έναν. Ήμασταν και 30, δεν ήμασταν πολύ. Μα προχθές μόλις τέλειωσε το μάτς, κάποια στιγμή πιάνει ένα πλάνο που ο Πασχαλάκης έχει πάει. Και δίνει έναν το χέρι του στα παιδάκια που έχουν κατέβει στο κάγκελο. Ναι, ναι, ναι. Πόσο σημαντικό είναι για αυτόν ο οποίος κάνει αμέτρητα χιλιόμετρα. Φαίνεται είναι στο DNA των τερματοφυλάκων. Έχουν αυτή η τρέλα που λέμε βγάζει, μα, και πρέπει, ένα, πρέπει. Βγάζει και ένα συνέστημα λιώτικο. Μα πρέπει για να κάτσει τέρμα ναι. Την ώρα που όλα τα παιδάκια παίζουν έξω και βάζουν γκολ. Για ένας να τρώει και τον πινελίκι, ναι. Να τρώει και τα γκολ, να τρώει και τα γόνατά του. Να, στο λάθος να καταδικάζεται κιόλα. Πρέπει να είναι. Δεν θα μιλήσω. Να έχει λιγότερα. Θα μιλήσω. Πείτε μου λίγο. Έδρες. Αυτό μια το παιχνίδι στη Χάιφα που ήμασταν μόνο 30. Θα μιλήσω επίσης για μια ψυχούλα παοξίδικη. Το συγχωρεμένο τον Πικιλίδη. Όταν φτάσαμε στις 8 το βράδυ στο ξενοδοχείο, οι δυο μας, να πάρουμε τα εισιτήρια. Παναγιώτης. Σχεδόν δάκρυσε ο άνθρωπος. Λες και φτάσαμε 50 πούλμαν γεμάτοι δύο άνθρωποι. Σου λέει δυο ακόμα. Γέμισε η ψυχή του.
Αυτό που. Στη Χάιφα όταν παίξαμε ένα παιχνίδι, σου είπα 0-0 φέραμε. Δεν έχει σχέση το παιχνίδι. Δεν έχει σημασία. Να ξέρουν η διαδρομή. Η διαδρομή. Ο προορισμός. Και να ξέρουν ένα οι παοξίδες. Δεν θα κρίνουμε τους παίχτες. Όποιος φοράει τη μαυρό-άσπρη φανέλα. Αυτό πάμε να δούμε. Εμένα η χαρά μου είναι να είμαι μισή ώρα πιο μπροστά από το γήπεδο και να τους βλέπω από τη φυσούνα. Να μπουκάρουν να ζεσταθούν. Εδώ είμαι, λέω. Εδώ είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ζουμουσού, κύριε Σίμω. Τι τώρα, αν αυτό, ο Πέλκας είναι ντεφορμέ και αν ο Πασχαλάκης έκανε ένα λάθος και αυτά είναι, φέρχονται και παρέρχονται. Και ένα δεύτερο, θα μιλήσω λίγο για τους δημοσιογράφους. Θα τους παρακαλέσω όλους. Πάρα πολύ. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι πια μεγάλος. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δεν μπορεί παραμονή τέτοιου αγώνα που παίξαμε, που είχε και για το μέλλον μας στην Ευρώπη, να ασχολούνται με τον Άρη και με τον Ολυμπιακό δύο και μία αγωνιστική πριν. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτές οι ομάδες. Μας ενδιαφέρουν, ξέρω ότι. Όταν είναι... έρθει και είναι η ώρα. Και εντάξει. Πιο μπροστά είναι πιπεράτα. Ο κόσμος αυτά ωραία, θέλει εντάξει, να υπάρχει, αλλά τώρα όταν παίζουμε αγώνα. Που καθορίζει το μέλλον μας στο Ευρωπαϊκό. Μόνο αυτό τελείωσε, βγάλε και ασχολίζω μόνο με αυτό. Αυτό το πράγμα θα ξεσηκώσει να πάνε και 10. Μα ενοχλούνται πολλές φορές που λέω, παιδιά, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτό. Λέει, μας σνομπάρισμα. Δεν είναι σνομπάρισμα. Είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να ασχοληθώ με αυτό, με την Μπενφίκα, με τη Σπάρτα Μόσχας. Δεν είναι σνομπάρισμα. Όταν θα έρθει η στιγμή, θα ασχοληθώ και με τον άλλο τον αντίπαλο. Έτσι είναι αυτό το πράγμα. Δύο πράγματα θυμάμαι ακόμα από τα έξω για να μην. Στερώ και τον κόσμο θέλει να πάρει τηλέφωνο. Λίμωνα, οι γραμμές ανοιχτές είναι 2310-287-888. Το ένα είναι το ιστορικό παιχνίδι με τη Φενέρμπαξε. Μπορεί να μην ήταν μακριά, αλλά εγώ με το φίλο μου, επειδή θέλαμε να κάτσουμε και παραπάνω, δεν πήγαμε με τους Παοξίδες, πήγαμε στο... με εισιτήριο με τους Τούρκους. Ναι. Με τους Τούρκους μέσα. Στο Σουχρού Σαράτσο. Στο Σουχρού Σαράτσο ήμασταν στη θύρα 18 στον πάνω όροφο. Είχαμε απέναντι τους Παοξίδες. Και όταν βάλαμε το γκολ και αρχίσαν οι Παοξίδες να φωνάζουν το Άισιχτήρ Φενερμπάξε εκεί μέσα, να τους λες αυτή τη, δεν θα το πω στα ελληνικά, τη βρισιά αυτή. Τρελαθήκαν. Και αρχίσαν να κλωτσάν τα καθίσματα. Τους είχα δίπλα μου. Πήγε ο δικός μου, μόλις έβαλε τον κόλ να σηκωθεί, τον τραβάω. Κάτσε κάτω. Εκεί εδώ, που σήκωσε το Λάβαρο μέσα στην πόλη ο Μουσλίμοβιτς. Ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι. Το θεωρώ την κορυφαία. Στιγμή στη σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ, πέρα από τίτλους, πέρα από πρωταθλήματα, πέρα από κύπελα, είναι μια στιγμή μέσα στη γενέτειρα, μέσα στην πόλη, με κεφαλαίο πει, αυτή τη στιγμή τόσο δυνατή. Τόσο δυνατή. Μεγάλο μάτισαν βέβαια και το 1-1 στη Μόσχα που γύρισα και έμεινα 15 μέρες στο κρεβάτι άρρωστος. Από το κρύο, ε! Μείον 20 βαθμούς που πήγα ο παλιόγερος εγώ τώρα. Εκεί που κολλάει το πόδι του Σαλπικίδη. Εκεί κολλάει το και χάνουμε. Και χάνουμε την ευκαιρία. Άλλο. Κλαίγαμε στο καζίνο, το θυμάμαι τότε, είχαμε εκδήλωση. Εγώ ένα θα θυμίσω. Έχει πει δύο πράγματα ο πρόεδρός μας, ο Ιβάν. Ότι θα φτιάξει μια προθήκη για να βάζει τους τίτλους και τα τρόπια. Και κάποια στιγμή θα βάλει και ευρωπαϊκό τρόπο. Όχι. Και τον λιδωρούσαν στην αρχή. Έτσι. Και λέγαν πού είναι και τι είναι και είναι άδει. Ήδη δύο μπήκαν. Είπε όμως κάτι άλλο πιο σημαντικό. Και όλοι οι Παοξίδες πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Ότι ο ΠΑΟΚ θα μπει στις 20 ομάδες της Ευρώπης. Και θα μπει. Αλλά για να μπει στις 20 ομάδες της Ευρώπης πρέπει να είμαστε με τον ΠΑΟΚ της Ευρώπης. Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι, ρε Κωστή. Φαντάζεσαι ότι η UEFA αυτή την ώρα τραβάει κανένα ζόρι. Τι θα γίνει το παιχνίδι, Άρης ΠΑΟΚ. Τους νοιάζει. Όμως το παιχνίδι με την Πάτε Μπορίσοφ. Βγάλαμε τον Ζάμπα. Πρώτο παίχτη. Ποιον Ζάμπα? Το Ζάμπα του ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ άκουσε όλος ο κόσμος. Και νιώθουμε υπερήφανοι. Αν και από την UEFA έχουμε παράπονα διαιτητικά. Δεν μας γουστάρουν, κύριε Σίμω. Είχαμε επιθετικές διαιτησίες. Και με την Μπενφίκα και σε όλα τα μάτς. Δεν είμαστε. Προχτές, στον Πάτε μπορείς βέβαια να δει. Άλλο, εκεί δεν είναι. Τι να κάνει ο διαιτητής. Όταν έχεις μπει μέσα και το 17 είναι 3-0. Να δώσει 4 πέναλτι σε αυτούς. Χαίρομαι πολύ που κερδίζουμε εμπειρίες από εσάς τους παλιούς. Στους συντριβανίσους έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία. Πηγάζει ίσως από τον πατέρα μου που είναι 80, φεύγα, το 34 γεννηθής και μου λέει πάντα μου έλεγε: θα ακούσουμε μεγάλους. Μπορεί να διαφωνείς. Δώσε λόγο στον μεγάλο. Κάτι έχει περάσει που εσύ δεν το έχεις περάσει.
Αυτά τα χρόνια που είναι παραπάνω από σένα είναι πριν από σένα εκεί. Για την μπάλα, για την εκπομπή, για τη ζωή, για τον έρωτα, για τις φιλίες, για την οικογένεια. Άκου πάντα. Και ποτέ δεν έχασα. Μπορώ να διαφωνώ με κάποιους. Αλλά είναι πολύ σημαντικό. Είναι αποστάλαγμα. Τα έχει ζήσει. Η εμπειρία δεν είναι τσιρότο να το φορέσεις. Πρέπει να ζήσεις πράγματα. Και αυτά τα πράγματα τα μεταφέρετε και στα βιβλία σας. Κατά κάποιο τρόπο. Απλά ο δικός μου ο ήρωας τώρα δεν ασχολείται βέβαια. Είναι παοξής, θα ήταν άλλος, αλλά δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο, το βιβλίο. Όμως έχει άνοια στα γεράματα και η μνήμη του εξασθενεί. Το μόνο που θυμάται και τον βασανίζει και στα γεράματα είναι το χαμένο πέναλτι του Κούδα το 70 στο τελικό με τον Άρη. Αυτό τον βασανίζει. Δεν ξεχνιούνται. Δεν ξεχνιούνται. Μου έλεγε πρόσφατα κάποιος που είχε τον πατέρα του πάλι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και είχε αρχίσει σιγά σιγά να χάνει τα λογικά του. Μου λέει η μοναδική στιγμή που ο παλμογράφος έδειχνε αντίδραση δυνατή, που ξαναζωντάνευε ενώ είχε χάσει πλέον και τη δυνατότητα στο λόγο. Είχε χτυπήσει εκεί που δεν πρέπει, στα κέντρα, οι γιατροί τα ξέρουν αυτά. Όταν του δείχναμε την εφημερίδα, όταν του δείχναμε τις φάσεις από τον ΠΑΟΚ, όταν του πήγαμε φανέλα, κασκόλ κτλ, εκεί καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν είναι απλά μια ενασχόληση. Δεν είναι ένα χόμπι. Δεν είναι κάτι επιφανειακό, επιδερμικό. Έχει να κάνει τόσο πολύ με το είναι μας όλο. Είναι τόσο μέσα από την καθημερινότητά μας. Είναι κομμάτι του εαυτού μας. Έτσι. Πώς αυτό να το εξηγήσει σε κάποιον που δεν μπορεί να καταλάβει. Εγώ σταμάτησα, κύριε Σίμω, να εξηγώ. Αλλά χαλάς το κέφι σου. Ή σε επηρεάζει τόσο δεν πολύ. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Όχι, σταμάτησα και όλα να θέλω να εξηγώ. Άμα μπορείς να το καταλάβεις, καλώς. Αν δεν μπορείς, δεν είναι μόνο. Μπορώ να κρίνω εγώ μια αδελφή γιατί πάει με άντρες. Αφού δεν μπορώ να την καταλάβω. Αφού αυτό θέλει, αυτό, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Πάμε λίγο να πάρουμε γραμμούλα, ναι. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας. Πέσαμε. Έχετε πολλά χαιρετίσματα από τη Χριστίνα, από τη Λιάννα, από τον Δημήτρη στην Τούμπα. Η Λιάννα μας, πολλά χαιρετίσματα από τον Κώστα, από τη Γερμανία, από τον Δημήτρη. Λοιπόν, τέτοιες φωνές θέλουμε. Πολύ καιρό ήθελα να έρθετε. Πολύ καιρό. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Τώρα άκουγα τον κύριο Σίμω. Καλημέρα, κύριε Σίμω. Άκουγα τον κύριο Σίμω και σκέφτομαι ότι μπορεί να είμαστε τρελοί όλοι αυτοί που ακούμε τον Κουντεταρό, αλλά κάτι τέτοιες ιστορίες μας κάνουν πιο σοφούς. Μην το συζητάς. Με τον συγκεκριμένο άνθρωπο έχω συζητήσει και εκτός αέρα πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό για μένα είναι ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ζουμού σου. Αδελφό. Εγώ, φίλε, τρελαίνομαι τώρα που άκουγα τον κύριο, τρελαίνομαι και με τον κύριο Παύλο που βγάζουν την τρέλα, την γνήσια, την ΠΑΟΚτζίδικη. Την καθαρή, φίλε, την αυτόφια. Καθαρή. Γιατί η δικιά μας τρέλα, εντάξει, εγώ είμαι 38, δεν είμαι ούτε μικρός, είμαι ούτε μεγάλος. Είμαι, αλλά τι λέει, δεν με ενδιαφέρει ο Πέλκας αν διεφορμέ. Αν παίζει ο τάδε ή ο άλλος. Η ιδέα είναι. Φοράει τη φανέλα ο άλλος. Τα τέσσερα γράμματα. ΠΑΟΚ δεν είσαι για το σήμα. ΠΑΟΚ δεν είσαι για τον παίχτη. ΠΑΟΚ είσαι για αυτό που σημαίνουν τα γράμματα. Αυτό που αντιπροσωπεύουν τα τέσσερα γράμματα. Έτσι. Και είμαστε ΠΑΟΚ γιατί δεν πήγαμε πρωταθλήματα. Καλά. Κάτι άλλο μας δίνει αυτή η ομάδα και είμαστε ΠΑΟΚ. Και αυτοί οι άνθρωποι μας το δίνουν ξεκάθαρα. Από το κύπελο UEFA θα αρχίσουν τα πρωταθλήματα. Πρώτα UEFA θα πάρουμε. Έτσι, μακάρι, το πιστεύουμε. Να δεις, εγώ δίνω πολύ μεγάλη σημασία, φίλε, η φλόγα στα μάτια. Μακάρι στα 71 μας να είμαστε όχι με τόσο καθαρή σκέψη. Όχι με τόσο τρέλα, όχι με τόσο πάθος. Γι' αυτό λέω στους πιο πιτσιρικάδες, μην πέφτετε, μην ρίχνετε την ασπίδα, μην πέφτε σε κατάληψη, σε μελαγχολία. Θα βγούμε από τις στενοχώριες, θα βγούμε από τη στενοπό. Αν είμαστε ενωμένοι, αν έχουμε πίστη σε κάποια ιδέα, σε κάποια ιδανικά, είναι πολύ σημαντική όλη αυτή η ιστορία. Είναι κίνητρο για να τα καταφέρουμε. Ο ΠΑΟΚ μας έχει κάνει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης. Σε όλα. Μας έχει κάνει να μην γουστάρουμε να δικούμαστε, γιατί στη ζωή μας βλέπουμε πολλά πράγματα και τα βλέπουμε και μέσα από τον ΠΑΟΚ. Μπράβο, παλικάρι μου, μπράβο, αυτό είναι. Έτσι είναι, έτσι. Έγινε, σε φιλό, σε φιλό. Καλημέρα, ζούμου σου. Ζούμου σου, αδερφέ μου, ζούμου σου. Άλλη μια γραμμούλα. Ναι.
Κάρε στα περμητίδο λεβεντάρχε οπλικατόριο. Γεια σου Παύλαρα Λεβέντη. Γεια σου Παύλε. Γεια σου Παύλε Λεβέντη. Επιτρέπετε να πέσουμε, επιβάλλετε να σηκωθούμε. Βεβαίως. Ζούμε μεγάλες στιγμές με τον μεγάλο ευεργέτη μας τον Ιβάν Σαββίδη. Βεβαίως, βεβαίως. Κουφάλα νεκροθάφτη δεν θα λυγίσουμε ποτέ. Λοιπόν παλίκαρέ μου, πρέπει να σε ξέρω, δεν υπάρχει περίπτωση. Στην ίδια ηλικία έχουμε το 48, είσαι. Και εσύ, βεβαίως, 48 είμαι και σε αιμοδοσία έχουμε βρεθεί και μας έχει ξανασυστήσει ο Κωστής. Α, τώρα καλά, τη φωνή σου τη θυμάμαι, ναι. Είναι παλιοφωνή λοιπόν, αυτή, ναι. Καλά τα λες, πολύ καλά τα λες. Ειδικά όταν χάνουμε ή όταν κερδίζουμε πάλι ΠΑΟΚ είμαστε. Καλήμον. Δεν θα περιμένουμε ποτέ να κάνει μια στραβή ο Πακαλάκης. Πιο πολύ τότε και πρέπει. Πιο τότε πολύ, είμαστε πιο πολλοί. Κοίταξε, γι' αυτό γίναμε ΠΑΟΚ, ρε Κωστή μου. Απ' τα δύσκολα γίναμε ΠΑΟΚ. Δεν τα γίναμε, τα είπε και το Καντάς εκεί πέρα. Λοιπόν, δεν γίναμε από τα πολλά πρωταθλήματα. 19 τελικούς πήγαμε, 16 μας τους κλέψανε μέσα στο σπίτι τους. Μια έτσι. Ζωή μέσα στο σπίτι τους παίζουμε. Έτσι, έτσι. Και πάλι προγραμματίστηκαν για του χρόνου πάλι μέσα στο σπίτι τους. Έτσι, και έτσι. Και κάτι δεν άλλο. Δεν πειράζει, και πέρσι μέσα στο σπίτι τους πήγα το πήρα. Πολύ ψηλια... ναι. Κάτι άλλο πολύ ψηλιασμένο. Κάποιος πρόεδρος ο συντοπίτης πήγε χθες στον Περέιρα όπως πήγε πέρυσι ο Μελισσανίδη. Λες να τρέχει τίποτα. Επισκέψεις έρχεται ο άνθρωπος, μπορεί να έχει γενέθλια, του πήγαν τίποτα γλυκά, α, τίποτα κεράσματα. Εντάξει, να το σβήσουμε το κεράκι του. Α, να δώσει και τα συλληπιτήρια στο παλικάρι μας που χθες άφησε την τελευταία του πνοή. Ο Νίκος. Δεν ξέρω αν το έχεις μάθει. Ο Νίκος. Το είπα κιόλας, δεν άκουσα. Από την αρχή φυσικά έκανα. Άκουσα γιατί τώρα έχει 10 λεπτά που ακούω το, όχι, το συνάδελφο. Το είπα στο ξεκίνημα, 38 χρονών. Νεότατο, ναι. Παιδί. Νεότατο. Λοιπόν, πώς είπαμε το όνομά σου. Σίμος. Σίμο, άλλα χρόνια τα δικά μας, όπως είπες. Τι μισή ώρα και τι μια ώρα πιο μπροστά για να γουστάρουμε. Να σπάζει σε κάθε ποδοσφαιριστή που να δίνει ο τσαρπανάς, να σπάζει και μια γλάστρα. Έτα, γουστάρει. Και να λέμε, άντε ρε λάπια, μπάτε μέσα ρε ζαρκάδια μου. Πάτε μέσα και μαύριζε όλη η περιοχή της στη Φύρα 4 από ασπρόμαυρη φανέλα, ε. Και γυριστώ το καλτσάκι, ε. Τι γούστα φτιάχναμε. Πού τώρα να βρίζουν και να γιουχάρουν. Τώρα εντάξει, τα τελευταία χρόνια, τώρα τα δύο τελευταία χρόνια κάπως καλύτερα πάμε. Ναι, τα παλιά τα... Και τώρα υπάρχουν τα Facebook. Παύλε. Άμα τα σηκώσεις, δικαιολόγησε λίγο και τον τωρινό τον κόσμο. Είναι άλλα χρόνια. Δικαιολόγησε. Άλλα χρόνια. Ξέρεις τι με ενδιαφέρει. Εμένα ο άλλος είναι ΠΑΟΚ. Νιώθει ΠΑΟΚ. Ναι. Ανησυχεί δεν μπορεί, για τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει, είναι άλλες εποχές. Άλλες εποχές. Δεν έχουν το δικαίωμα να βγαίνουν, όπως είπε ο Σίμος, να βγαίνουν παραμονές ενός αγώνα ή μετά σωστό, τον αγώνα και να λένε «Μπάτε σκύλε αυτό αλέστε» και γιατί δεν παίξαμε μπάλα προχθές και πότε θα παίξουμε μπάλα και πότε θα γίνει αυτή η ομάδα. Ρε αφήστε ρε τον προπονητή να κάνει τη δουλειά του και τους παικταράδες μας. Έγινε Παύλε μου, σε φιλό, σε φιλό. Άντε καλή συνέχεια, γεια. Κύριε Σίμω, ναι, θέλω, αποφώνηση. Θέλω πριν κλείσω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και από την αρχή πάλι στο μεγάλο ΠΑΟΚ και να πω ότι προχτές έδειξε ο ΠΑΟΚ και στο Μίνσκ πόσο μεγάλος είναι. Όχι στο παιχνίδι έσκησε. Μας είχανε πούλμαν, μας παρέλαβαν και μας πήγανε στον Μπορίσοφ από το Μίνσκ, 75 ναι. χιλιόμετρα. Εκεί μέσα στο γυρισμό χάσαμε ένα τηλέφωνο. Πού να το βρεις τώρα, το πούλμαν έφυγε σε μια πόλη 1.800.000. Φρόντισε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να ευχαριστήσω τη διευθύντρια την κυρία Κική που φρόντισε, μας πήρα την άλλη μέρα 4 τηλέφωνα. Ψάξαν τις άκριες, βρήκανε το τηλέφωνο βρήκανε. Και το βρήκανε. Μπράβο. Αυτά επιγούμενο δεν θα γινόντουσαν ούτε για πλάκα επιγούμενο. Που ήμασταν διαλυμένοι. Η ομάδα είναι πλέον νοικοκυρεμένη ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ. Να είστε υπερήφανοι για την ομάδα μας. Σε πολλά πράγματα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ξαναλέω το υπέροχο βιβλίο σας. Το ευχαριστώ πολύ. Ρετούς, το τρυφερό χάδι του ψέματος και άλλα πολλά. Δεσμεύομαι ότι θα κάνουμε εκπομπή όχι μισάωρη. Δίωροι με συντριβανίζουν. Θα έρθετε εσείς. Θα έρθει ο Παύλος. Θα έρθει ο Κυρδιονής που φτιάχνει τα ξύλινα κουτιά. Θα έρθει ο Παυλίδης, ο φίλος μας, ο μπαμπάς του Χρήστου Παυλίδη, δημοσιογράφου. Α, του δημοσιογράφου. Βεβαίως, που, είναι όλοι, που είσαστε όλοι, ας πούμε, στην δεύτερη νιώτη, όχι στην πρώτη. Να το πούμε έτσι. Λοιπόν, για να κάνουμε ειδικό αφιέρωμα. Κάθε σας κουβέντα τη μετράμε και για μας είναι παρακαταθήκη. Ένα ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν. Όσοι στείλατε σήμερα, όσοι αφήσατε όνομα για τα κρέατα, αύριο. Γιατί σήμερα πήρε άλλο δρόμο εκπομπή.
Πολύ ωραίο. Πολύ το χάρηκα και πολύ το ευχαριστήθηκα. Να είστε καλά, κύριε Σίμω. Να είστε καλά. Και εσείς και η οικογένειά σας. Με γιο μαραθωνοδρόμο. Πήγε, περπάτησε όλο το Σινικό τείχος έτρεξε. Τι να πω, τι να πω. Λοιπόν, Kiki Challenge, βλέπω τώρα απέναντι. Η νέα μόδα. Χαμός γίνεται. Χαμός. Θα βγούμε και εμείς να κυνηγάμε το αυτοκίνητο. Να κυνηγάμε το αυτοκίνητο. Είδα και με σκύλους και με πρόβατα και με αυτά. Ρε τι γίνεται, ρε τι γίνεται. Λοιπόν, παραδίδουμε σκυτάλι. Έρχεται η Τρόικα του Λίβερο. Ευχαριστώ όλους σας για τη συμμετοχή. Ζούμου σου λέμε. Ζούμου σου λέμε. Ζήστε τις μεγάλες στιγμές. Η εκπομπή ανεβαίνει στο site μας, στο zoomusu.gr. Μην ξεχνάτε, χορηγός ΠΑΟΚ ΟΤΟ 211-93 και 5 πεντάρια. Εκεί ασφαλίζετε το αυτοκίνητό σας, συνεργασία με την υποστήριξη Insurance Brokers. Εκεί και το αυτοκίνητο και τη μοτοσυκλέτα σας σε εξαιρετικές τιμές, απόλυτα φερέγγια, απόλυτα έγκυρα και με απόλυτη βεβαιότητα και σιγουριά. Και βέβαια, κορυφαία κρεατικά στην πόλη. Αν δεν έχετε πάει, αν είστε Μερακλής και γουστάρετε το κρεατάκι, το τσιτσί και δεν έχετε πάει στη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιο, σε έναν υπέροχο χώρο ανακοινισμένο πλήρως, με καταπληκτικές τιμές, με καταπληκτικά πιάτα, με φοβερή εξυπηρέτηση. Ο Δημήτρης είναι εκεί, μόνιμα με την ατάκα στο στόμα, Μόνικα με το χαμόγελο, Μόνικα, όχι, Μόνικα με. Λες να με μνημονεύει. Μόνικα, παντρεύτηκα πλέον. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, 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 δεν θέλω. Όχι! Μην με διαολίζεις! Τελειώσαν αυτά! Τζένι! Τι έγινε, Κωστάκι! Σε γουστάρει η χωριάτισσα! Τζένι, σε είδα χθες το βράδυ στο σύριαλ. Να ξέρεις. Να ξέρεις. Σπάει τσιμέντα. Σπάει τσιμέντα. Γεια σας! Bye, 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 bye! Αύριο η κλήρωση για τα κρέατα μαζί με τα αυριανά. Σας φιλώ γλυκά! Σας φιλώ γλυκά!